Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε ο Λίμπερο 107 και 4. Στανάρης Δημόπουλος, Μιχάλης Λουντιάδης στα μικρόφωνα. Γιώτα Νικολαίδου εδώ, ηχοληπτάρα μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα στο χορηγό μας Sport Cafe Hook. Όλα τα μάτς, μεγάλες οθόνες, Τσιμπουρομεζέπολη τελεία. Το καλύτερο στέκει στην περιοχή της Ασπροβάλτας, οδός Δαβάκη, Σωτηράρας και Βασίλης, έτσι. Όλα τα μάτς, όποιος θέλει να δει τα μάτς, και τώρα παίζει και εθνική με τη Γαλλία, έτσι. Πάμε εκεί, πίνουμε και τα τσιπουράκια μας και τα καφεδάκια μας και τα ποτάκια μας και ό,τι γουστάρουμε. Οδός Δαβάκη στην Ασπροβάλτα. Έλα Δανασέρα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα ρε ηγέτη. Τι κάνεις ρε αγόρι μου? Πώς είσαι? Καλά. Γέρος δυνατός. Δόξα τω Θεώ. Αυτό το κορμί δεν έχει ανάγκη, εντάξει. Αυτά είναι, αυτά είναι. Πάντως κοίταξε να σου πω, καλησπέρα στους ακροατές μας. Να κάνουμε μια καλή εκπομπή, έτσι να γουστάρουμε. Άκου να σου πω τώρα, αυτά που λέγει ο Σωτήρης προηγουμένως που μιλάει με τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Έχει πάρα πολύ δίκιο, Μιχάλη. Δηλαδή, εμείς γιατί να μην γίνουμε πρόεδροι στην ΕΠΟ? Μπορεί να μου εξηγήσει εγώ και εσύ. Ναι. Πες μου. Πας μακριά τώρα. Γιατί πάω μακριά? Γιατί θέλει άλλα προσόντα. Εμείς από τα προσόντα δεν τα έχουμε, ρε φίλε. Και τι να μπει ο Νικολαίδης? Τι να πει ο Νικολαίδης? Υποστηρίζει την ΑΕΚ ο Νικολαίδης, γι' αυτό το βάζουν εκεί. Δεν καταλαβαίνεις. Εμείς τέτοια προσόντα δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να γλύφουμε εμείς, ρε Θανάση. Κοιτάξτε, δεν είναι να γλύφεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο να προχωρήσει μπροστά. Δεν το κατάλαβες αυτό που θέλω να σε πω. Ναι. Κατάλαβες, αλλά θες να πεις ότι δεν κατάλαβες. Εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποια ομάδα. Δεν υποστηρίξεις. Ποια υποστηρίξω? Τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό δεν σε βάζουν. Κοιτάξτε να σου πω κάτι, άκου να δεις. Φυσιολογικό είναι, ρε Δανάση μου. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα βγαίνει ο Πογιέτ και λέει ότι εγώ είμαι απλήρωτος 8 μήνες. Όχι, ο βοηθός. Ο βοηθός. Ναι. Δεν έχει αφημί, δεν έχει τόνα. Δεν έχει αφημί και δεν απληρωθεί. Πώς θα πληρωθεί δηλαδή? Δηλαδή περίμενες τώρα από το παιχνίδι με τη Γαλλία να βγεις στον αέρα και να πριν το μάτς της Γαλλίας, ναι. Για να ξεφθυλίσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο και την Ελλάδα. Πήγαινε, μίλησε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πότε τον είχανε το πρωί τον κύριο Μπαλτάκο εδώ. Ναι. Πότε θα πληρωθώ και τι θα κάνω? Όχι τώρα βγαίνει πριν το μάτς με τη Γαλλία και πας και λες αυτό. Ναι. Αυτός πληρωμένος είναι για τον βοηθό, λέει, έτσι. Βοηθός, ναι, ναι. Βοηθός. Εσύ κανονίζεις. Γιατί δεν μας απάντησε ο κύριος Μπαλτάκος για Βουρτούνη και Κωνσταντέλια και μας λέει για τον βοηθό και για... Δεν με ενδιαφέρουν τώρα οι βοηθοί, εμένα και οι προπονητές. Σαν πρόεδρος δεν έπρεπε να του κάνει μια ερώτηση, γιατί δεν καλεί στο Φορτούνη και τον Κωνσταντέλια? Τον Κωνσταντέλια τον έχει καλέσει τώρα. Τον Φορτούνη δεν έχει καλέσει. Ο Φορτούνη είναι σταματάω. Τον Κωνσταντέλια τον κάλεσε. Τι, το ένα μάτσο τον κάλεσε? Μετά δεν τον ξανακάλεσε, ρε Θανάση. Και δεν τον έβαλε. Αποστολή τον, τι να το κάνω? Ποιον έχει δεκάρι? Ποιον έχει δεκάρι? Το Μάνδαλο έχει δεκάρι στην Εθνική. Και τον Μπέλκα. Ναι. Και πολύ παίζει ο Μάνδαλος από τον Πέλκα. Ο Πέλκας, εντάξει, μου αρέσει, το είπα 100.000 φορές εγώ, εντάξει, για τον Δημήτρη. Ό,τι και να λέμε τώρα είναι καλός, αλλά να σου πω κάτι. Δεν χωράνε αυτοί και οι δύο? Ποιος? Όχι να παίζουνε, να τους καλέσει, έτσι. Α, ναι, όχι να πει σε παιχνίδια χωρέσουν εκεί. Συγγνώμη, όχι, με τίποτα, με τίποτα τώρα. Αυτά τα ξέρει από μένα, εγώ δεν λέω. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ούτε μία στο δίστο. Τι θα γίνουμε, Λουτσέσκου θα γίνουμε, άστο. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Μάνδαλος που παίζει είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια και από τον Φουρτούνη? Όχι. Ούτε μία στο δις, ρε φίλε. Πού να βάλω, τεχνική κατάρτιση, σπριντ, ταχύτητα, τι να πω. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Πογιέτ έχει κάποια κολλήματα σαν προπονητής. Παίρνει κάποιους παίξεις στη ΣΑΕΚ γιατί ήταν προπονητής εκεί, του λένε πάρε το Μάνταλο, πάρε τον έναν, πάρε τον άλλον. Αλλά δεν στιγμή... είναι μεγάλο το ποσό που παίρνουν, 150.000 σε κάθε παιχνίδι νομίζω παίρνει η ομάδα, κάπου τόσο με διαφεύγει το νούμερο. Δεν είναι μεγάλο το νούμερο τώρα. Δηλαδή, άμα πάρω εγώ τώρα 2-3 ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα, νομίζω είναι 400-500 χιλιάρικα. Εντάξει, είναι λεφτά είναι. Είναι λεφτά. Εντάξει, ρε Θανάση, είναι το άτομο. Δεν το βάζουμε δηλαδή. Δηλαδή, να σε πω κάτι τώρα σε δύο. Δεν θα πω για τον Κωνσταντέλια που βγάζει μάτια κάθε φορά. Εντάξει, έχει ακόμα
μικρό σε ηλικία είναι, έχει. Κανονικά πρέπει να τον πάρει από τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ο άλλος, να σε πω κάτι, ο άλλος βγάζει συνέχεια δύο γκολ κάθε Κυριακή, δεν τον καλεί. Δύο γκολ με εμάς, δύο γκολ την Κυριακή αυτή να δύο. Ο Φορτούνη δείχνει ότι είναι μια πάστα καλή ποδοσφαιρική, είναι ένα δεκάρι από τα λίγα δεκάρια που έχουν μείνει στο ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εκτός άμα παίρνει την ομάδα στην πλάτη. Έτσι, δηλαδή ναι. Τον Ολυμπιακό τον παίρνει στην πλάτη, όπως και την Κυριακή με τον Πάο. Το 0-4, έτσι ακριβώς. Το 0-4 πήρε, να πούμε, και αυτός έκανε τις δύο προσπάθειες, έβαλε και ένα γκολ και την πάσα που κάνει τη σέντρα και μπαίνει και το δεύτερο γκολ. Εκτός άμα είναι αντιολυμπιακός ο Ολλανδός και λέω εντάξει, εκεί μαζί του είμαι. Αλλά όταν είσαι χιούμορ κάνω, όταν παίζει Εθνική Ελλάδος είμαστε. Εθνική Ελλάδος τώρα. Καμία σχέση με τις ομάδες μας, έτσι. Ήταν λάθος, να σου πω κάτι, ήταν λάθος να βγει πριν το παιχνίδι με τη Γαλλία, ναι, στον αέρα αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, όσο και να το κάνεις γίνεται μια ανακατοσούρα μεγάλη, ναι, και αρχίζει και δημιουργείται πρόβλημα. Ναι. Θες να το κάνεις κάτω μετά από την Γαλλία και πες αυτό και αυτό. Ή μήπως τώρα το έκανε εκβιαστικά για να πάρει τα λεφτά. Μήπως είπαν αυτοί δεν κατεβαίνουμε στο παιχνίδι. Γιατί μπορεί να πέσει και αυτό, αδερφέ. Δεν μπορεί να μην κατέβει στο παιχνίδι. Δεν κατεβαίνω από πριν να προπονήσω. Συγγνώμη, πάλι στο λέω, ήταν ο βοηθός. Ο Μπογέτη δεν μπορούσε να μην κατέβει. Ναι, αλλά ο βοηθός τον έχει φέρει. Ο Μπογέτη τον έχει φέρει το βοηθό. Τον έφερα. Και τι, δεν κατέβει στο μάτσε, Θανάση, τώρα γίνονται αυτά. Εντάξει, τότε γιατί το βγάλανε, αδερφέ, στον αέρα. Το βγάλανε για μήπως, ξέρω εγώ. Θέλει να φύγει ο Μπογέτη, μήπως. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Πώς φοβόται και δεν θέλω να παίξω με τη Γαλλία και φάμε κανιά τριάρα και υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εντάξει, μπάλα είναι, ρε φίλε. Μπάλα, εντάξει, με τη Γαλλία παίζεις, έτσι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν παίζεις με. Μόνο άντε, Εμπάπε. Μόνο ναι. Εμπάπε που είναι εκεί μπροστά. Όλη η εθνική Ελλάδος. Δεν πιάνεται αυτός ο παίκτης. Βγαίνει ο Ερίγκε προχθές που κάνει τρία γκολ ο Εμπάπε. Ναι. Του κάνει τρία γκολ, χατρίκ. Ναι. Και βγαίνει και λέει δεν είμαι ευχαριστημένος, λέει, με τον Εμπάπε σήμερα. Δηλαδή. Τι πρέπει να βάλει πέντε γκολ για να σε ευχάρισει μέσα, ρε Ερίκε. Θα μας τρελάνουν. Μας τρελάνουν αυτοί, ναι, θα μας τρελάνουν αυτοί, ξέρω εγώ. Να σου πω ότι την Κυριακή το είδε στην Ίντερ ένα γκολ που έβαλε ο παίχτης Ίντερ από το κέντρο που την έστειλε στο γάμα. Από το κέντρο. Με τα αριστερό πόδι, ναι, και να πω ότι πάει για σέντρα, δεν πάει γιατί είναι μόνος του, κάνει, ναι, την ενέργεια και βλέπεις ότι δεν σουτάρει, σαν πλασάρισμα είναι με τα αριστερό, δηλαδή. Τι να πω, ρε, αυτό και δεν θα το κάνει κανένα εκατομμύριο φορές, δεν θα το κάνει ούτε μία. Τώρα, εκεί που πήγε η μπάλα, τι να πω. Πάντως ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι για γκολ πήγε. Όχι ήταν σαν το δικό μας του Ζίβκοβιτς που θέλει να κάνει σέντρα και μπαίνει γκολ. Αυτός όντως πήγε να κάνει γκολ. Του Ζίβκοβιτς, τώρα θα σε ρωτήσω κάτω, ναι, να είσαι παρατηρητικός και, ναι, στη λεπτομέρεια. Ναι. Η μπάλα πήγε κατευθείαν στα δίχτυα. Όχι, ρε, δοκάρι και μέσα. Δοκάρι χτύπησε και μέσα. Και μέσα. Σε ρωτάω και κάτι άλλο. Ναι. Και. Η μπάλα πήγε, άκουσε. Επειδή το είδα καλά χθες, δεν το είχα προσέξει την Κυριακή, ναι, αλλά χθες που βλέπω τον γκολ, ναι, η μπάλα πάει δοκάρι, ναι, βρίσκει σε παίχτη του Πανετολικού και πάει γκολ. Βρίσκει σε παίχτη του Πανετολικού. Μάλιστα. Ποιος ήταν μέσα στην εστία, ρε. Πάνω στη γραμμή. Ναι. Όχι, ρε, τροματοφύλακας έβγαινε πίσω. Ο τροματοφύλακας. Βρίσκει μπάλα στο δοκάρι, ναι, βρίσκει στον παίχτη του Πανετολικού και πάει γκολ που είναι πάνω στη γραμμή. Δεν το είδα αυτό, εγώ, ναι, το είδα εγώ. Πρόσεξε και λέω, για κάτσε να το δω καλά τον γκολ τώρα. Ή μου φαίνεται. Δηλαδή με λίγα λόγια λες ότι είναι αυτό γκολ. Γιατί άμα βρήκε σε παίχτη του Πανετολικού είναι αυτό γκολ. Αυτό γκολ ήταν. Μάλιστα. Πάνω στη γραμμή. Δεν το είδα. Εντάξει, άμα το δεις κάποια στιγμή και, ναι, το δεις, θα δεις πως μπήκε η μπάλα γκολ. Αλλά τέλος πάντων η μπάλα μπήκε γκολ. Είδες όταν λέμε, όταν θέλει να μπει η μπάλα, όταν θέλει να μπει, ό,τι και να κάνεις, θα μπει τέλος. Πάντως ο ΠΑΟΚ τώρα, κοίταξε, είναι κουτί τώρα που έγινε αυτό το πράγμα, η ξεκούραση. Ναι. Να ξεκουραστούν οι παίκτες γιατί παίξαν 6 παιχνίδια σε Θανάση. Θανάση έχει 8 μάτς τώρα και τα 8 μπορεί να τα πάρει άνετα. Και τα 8. Εντάξει, τώρα είναι, πάει στο βατό πρόγραμμα. Ένα δύσκολο μάτς έχουμε μέσα στην Γερμανία, αυτό είναι. Τα άλλα όλα νομίζω ότι τα έχει. Φύγαν όλα τα εισιτήρια, λέει, δεν έμεινε τίποτα. Σε 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά δεν έχει εισιτήριο. Θα είναι Γερμανοί ή θα είναι όλο Έλληνες, τι πιστεύεις εσύ? Πού να είναι Γερμανοί? Στα δικά μας τα εισιτήρια. Όχι, λέω,
εντάξει, λέω, πάω, εσύ πιστεύεις ότι από τα 3.500 εισιτήρια που πήραμε μόνο 3.500 θα είναι? Εγώ σε λέω πάλι από 5.000 θα έχουμε. Αυτό σου λέω, ότι εγώ πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω και 7 και 8.000 γιατί 7-8 είναι λίγο υπερβολή, αλλά 5.000 πιστεύω θα έχουμε. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει τα δικά του τα εισιτήρια. Ναι. Αλλά έχει πολλούς Γερμανούς που θα έρθουν από Ελβετία, θα έρθουν από εκεί. Λάζο Γερμανοί, ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όταν παίζουν στη Γερμανία, ναι, Ελλάδα και ναι, Τουρκία παιχνίδια, οι τουρκικές ομάδες ή οι ελληνικές, γεμίζουν από Τούρκους και από Έλληνες. Ναι. Άμα το έχεις παρατηρήσει. Εντάξει, και οι Τούρκοι είναι πολλοί στη Γερμανία και οι Έλληνες είναι πολλοί στη Γερμανία, για αυτό το λόγο, ρε Θανάση. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο τα εισιτήρια θα φύγουν και θα έχει πολλοί Έλληνες μέσα. Λες δηλαδή από τη Γερμανία να πάρουν πολλοί Έλληνες εισιτήρια, αυτό λες? 100%. Ναι, αν δεν έχουν διαρκείας. Εντάξει. Γιατί μετράει άμα έχει διαρκείας, εκτός και τα πουλήσουν κάποιοι. Αλλά αν δεν έχει διαρκείας, μπορεί να πάρει ο Έλληνας εισιτήριο. Πήγε και έκανε στο ηλεκτρονικά και πήρε το. Και πήρε το εισιτήριο. Κατάλαβες. Ναι, λίγα εισιτήρια μόνο μείνανε εδώ στην ΠΑΕ. Για όσοι έχετε στα VIP διαρκείας, μπορείτε να πάτε να πάρετε το εισιτήριό σας. Έτσι, όσοι έχουν στα VIP διαρκείας. Αυτά μείνανε. Α, δηλαδή όσοι έχουν διαρκείας. Στα VIP. Στα VIP. Προηγούνται. Όχι, τα άλλα φύγανε. Μόνο αυτά μείνανε, ρε παιδί μου. Τα άλλα φύγανε. Γεια σας. Κατάλαβες, μόνο στα VIP μείνανε. Αυτοί που είχαν τα διαρκείας, μάλλον θα τα πάρουν κι αυτοί. Θα πάνε. Ή θα τα δώσουν κάποιους να πάνε, δεν ξέρω. Πάντως να σου πω κάτι. Βλέπω τώρα ότι τον ΕΚΟΜ δεν τον εκάλεσε στην εθνική, ναι, προπονητής. Ναι. Γιατί βέβαια, άμα δεν πάει καλά, τι να κάνει να μπορέσει να λέξει. Αλλά θυμάμαι τον Ουντέζε που είχε κάνει μια δήλωση, λέει ότι δεν έχει πώς το είχε πει τότε, γρήγορο. Φαντασία. Δεν έχει φαντασία. Ο Σουάρες έχει σταματήσει το μυαλό του. Κοιτάξτε, εγώ να σου πω κάτι, Μιχάλη, για ΠΑΟΚ, ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ένα στόπερ, οπωσδήποτε 100%. Ναι. Όποιο, και ξέρεις τι στόπερ θέλει. Όχι παίχτη ο οποίος να κόβει, ο οποίος να βοηθάει το στόπερ του βασικού, δηλαδή Ίγκαρσον, το κουλιεράκι. Ίγκαρσον, θέλει ένα Ίγκαρσον. Κοντρέρας. Θες ένα τέτοιο να κοντρολάρει το Μιχαλίδη, να κοντρολάρει τον Κουλιεράκη, αυτό τον παίχτη θες εσύ. Δεν θες παίχτη ο οποίος να μαρκάρει όπως μαρκάρει ο Κουλιεράκη. Εντάξει, έχεις τον Κουλιεράκη να μαρκάρει. Ναι. Έχεις τον Κουλιεράκη. Θέλεις και έναν ελεύθερο να καλύπτει του Κουλιεράκη τα λάθη. Του κάθε Κουλιεράκη, έτσι. Ναι. Ο ΕΚΟΚ δείχνει ότι δεν το έχει. Δεν το έχει. Ούτε ο. Ούτε ο Γκετζιόρα. Ο Γκετζιόρα το έχει. Έτσι, ούτε ο Γκετζιόρα το έχει. Άρα θέλει να πάρει ένα παίχτη, ο οποίο αυτό να είναι. Ναι, αλλά δεν θα παίξει μετά. Ποιοι θα παίξουν μετά? Ούτε ο ΕΚΟΚ θα παίξει, ούτε ο Γκετζιόρα θα παίζει. Θα παίζει αυτό με τον. Πώ το λένε? Με τον Γκουλιεράκη. Ούτε ο Μιχαλίδη θα παίξει μετά. Μετά θα έχει άλλα τρία στόπερ. Τι θα κάνει τρία στόπερ? Εντάξει, το θέμα είναι να σώσει την πατρίδα. Γιατί... Αυτή τη στιγμή, ρε Θανάση, έχεις τρία στόπερ και έναν τον Κουλιεράκη, τέσσερις. Τέσσερις στόπερ. Αν πάρεις κι άλλον πέμπτο, ποιος θα πρωτοπαίξει, ξέρω εγώ πάλι. Τώρα άκου να σου πω μια είδηση που βλέπω εδώ. Η Ρεάλ Μαδρίτης, λέει, απέλυσε τον υπεύθυνο του ιατρικού επιτελείου μετά την υποτροπή του Γκιούλερ. Δηλαδή, βλέπεις, δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Πατάνε, λες, τι μου πάθει υποτροπή ο παίχτης μου. Τον έδιωξε στο ιατρικό, πρόσεξε δηλαδή εκεί. Επειδή καταλαβαίνεις, τώρα το κάναμε σε παρένθεση, τώρα που το είδαμε που είμαστε εδώ και το βλέπουμε. Ναι. Και βλέπω τις ειδήσεις. Του λέει ο άλλος, υποτροπή, γιατί μου τον έβαλε σε μένα τον παίχτη να παίξει? Ναι. Έξω, φύγε. Τον έδιωξε. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και δεν παίζουνε, δηλαδή να πάθεις υποτροπή και να σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει δεν γίνεται τίποτα. Έξω, φύγε. Φύγε, τελείωσε το έργο. Καταλάβες. Εντάξει, δεν φταίει ο παίχτης. Όχι, ο γιατρός σου. Ο γιατρός. Βέβαια. Εντάξει, ρε Μιχάλη, να σου πω κάτι. Εμείς επειδή έχουμε παίξει μπάλα τώρα, ναι, εσύ δεν καταλαβαίνεις πώς πάει το πόδι σου. Ο παίχτης, βαρύ, το καταλαβαίνω. Είναι... Το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά όταν σε λέω γιατρός δεν έχει τίποτα, παίξε. Φυσικά πρώτα, γιατρός είναι ο εαυτός σου πάντα. Μπράβο, πάντα. Γι' αυτό σου λέω. Μαζί σου είμαι, βρε αγόρι μου. Ναι. Αλλά αυτός με τι βλέπει, να πούμε. Έχουν τα εργομετρικά εκεί πέρα. Δηλαδή, τι βλέπουν, δεν ξέρω, δεν μετράνε. Δεν μετράνε ότι ο δικέβαλος, κοίτα, έτοιμος είναι, θα πάει ξανά δράση. Μα αυτό που λες, γιατί εσύ και εγώ καταλαβαίνουμε ότι αν το πόδι πάει 100% ή βρε, πάει 100%, 40% και 50%. Έτσι, μπράβο, 100% το καταλάβεις, γιατί με το πρώτο σπριν τα καταλάβεις.
Θα καταλάβεις, άμα θα πεις κάτι γίνεται. Θα πάω δράση, το καταλαβαίνεις. Αλλά αυτοί που σου λένε ότι είσαι εντάξει, οι γιατροί με τα εργομετρικά. Γιατί εμείς ούτε εργομετρικά είχαμε παλιά, ούτε τίποτα είχαμε. Έτσι. Αυτοί τα έχουν όλα τώρα. Μετράνε τα πάντα και ξέρουν άμα είναι ο παίκτης 100% έτοιμος. Μα γιατί προχτές που είμαι στην ΚΑΠΑ 17 και βλέπω, είχε πάθει ένα πιτσιρικά στην ΠΑΟΚ ΚΑΠΑ 17. Ναι. Είχε πάθει θλάση. Ναι. Και μπαίνει μέσα στο... στην προπόνηση. Όχι, μπαίνει στο μάτς. Ναι. Και... ήταν τώρα ο πιτσιρικάς, εντάξει, μπορεί να του πει ο γιατρός, είσαι οκ. Okay. Αυτό να πει οκ, okay, γιατί θέλει να παίξει. Θέλει να παίζει όλοι οι παίκτες, αυτό που σου λέω. Μπαίνει μέσα και υποτροπή. Στο πετάλι το παθαίνει υποτροπή. Υποτροπή, τι απάθει. Άρα λέμε, ο γιατρός ρωτάει, μπορείς, σου λέει ο άλλος, ναι. Ο γιατρός βλέπει όμως το πώς έχεις μια υποθεραπεία 20 μέρες. Ναι. Είναι κάποιοι οργανισμοί που μπορεί σε 10 μέρες να είναι καλά, είναι κάποιοι οργανισμοί που μπορεί να είναι σε 15 και άλλοι μπορεί να είναι σε 20. Έτσι. Και λέει σε καλά και μπαίνει μέσα και παθαίνει υποτροπή και κλαις. Τι κλαις, εσύ δεν ήσουν που θέλεις να παίξεις. Πάρ' την υποτροπή σου και μείνε έξω τώρα, γιατί υποτροπή. Να πούμε στους ακροατές μας ότι υποτροπή είναι ότι όταν παθαίνεις, εκεί που είσαι 15 μέρες την πρώτη, στη δεύτερη πας 30. Ενάμιση μήνα πας. Ενάμιση μήνα πίσω, βέβαια, γιατί όταν παθαίνει υποτροπή ανοίγει πιο πολύ πληγή του κεφάλου βέβαια, και προχωράει έτσι. Γι' αυτό λέγεται υποτροπή. Ναι. Να σου πω κάτι τώρα, για ο Πάου, τι σεντερφόρ πρέπει να πάρει τώρα, για πες μου. Για το Σαμάτα, γιατί... τι έχεις να πεις τώρα, σκόραρε δύο. Εσύ είσαι το σεντερφόρ, εσύ πρέπει να πεις την απάντηση εδώ στον κόσμο. Κοίταξε, ας πω κάτι, Μιχάλη. Ο ναι. Σαμάτα. Ναι. Ο Σαμάτα είναι ένας παίκτης ο οποίος. Μην ξεχνάμε ότι έβαλε και το άλλο που τα ακύρωσε, έτσι. Έβαλε. Δεν μου γεμίζει, ρε αδερφέ, έτσι. Το μάτι σαν σεντερφόρ. Μαζί σου. Δηλαδή, να μου γεμίσει την επίθεση. Δηλαδή, όπως ήταν ο Πρίγιοβιτς, παράδειγμα. Δεν πιστεύεις, δηλαδή, ρε Θανάση, να διορθώνεται αυτός ο παίκτης. Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να μου κάνει και τη διαφορά. Πιστεύω. Έτσι λες. Ναι, δεν μπορεί να μου κάνει. Δηλαδή ο Τόμας είναι πιο μαμούνι. Πιο κινητικός. Κινείται, διαβάζει τις φάσεις, πρώτο δοκάρι, κάνει ράνι και αυτά. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Θες ένα παίχτη ο οποίος οι δύο στόπερ να τον ακούνε. Δηλαδή στα τζαρίσματα. Να το φοβούνται, να τους φοβούνται τα στόπερ. Σε όλα αυτά. Δηλαδή εκεί πρέπει να ψαχτεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει να βρει. Γιατί ρωτάει ένας φίλος εδώ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ένα στόπερ στυλ Κοντρέρας, λέμε. Εντάξει. Και ένα σεντρεφόρ στυλ Πρίγιοβιτς. Αυτά τα δύο πρέπει να ψάξει ο ΠΑΟΚ να βρει για να γίνει τέλειος. Και ένα αριστερό που θες εσύ για να τον εβάζεις μέσα. Αλλά αυτοί οι δύο προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να είναι σε αυτό το στυλ που πρέπει να παίξουν. Τώρα λένε θα παίρνει το Μαξίμοβιτς. Εγώ σου λέω καλός παίκτης. Αυτός χρυσός. Είναι αμυντικό χάφινε, ρε Θανάση. Πες μου, ποιο θα εδώ τώρα θα μου τα πεις εσύ. Ποιο θα βγάλει από όλους για να παίξει ο Μαξίμοβιτς. Κοίτα, ο Μεϊτέ δεν βγαίνει. Όσο παίζει, ανεβαίνει αυτό το παιδί και το δείχνει. Δεν βγαίνει με τίποτα ο Μεϊτέ. Ναι. Τώρα. Σδόεφ, βάλε τώρα. Και ο Σδόεφ δείχνει καλά στοιχεία. Δεν ξέρω έχεις τι θέλει να κάνει. Έχει ΣΒΑΠ. Τσιγκάρα. Έχει το Βραζιλιάνο τον, που ήρθε τώρα ο Σαμάρκο. Μάρκο Αντώνιο. Μάρκο Αντώνιο. Που έχει τραυματίας 3 μήνες και θλάσσει και ό,τι κενά και μηνίσκο να κάνει θα έχει επανέλθει. Δεν τον εβάζει μέσα. Και εγώ πιστεύω ότι έπρεπε με τον Πανατολικό, δεν θυμάμαι αν τον είχε πάρει αποστολή. Έπρεπε με τον Πανατολικό να τον ρισκάρει λίγο τον Μάρκο Αντώνιο, να δει που βρίσκεται, τι θα κάνει. Έχει ματσάρες μεθαύριο, παίζει μέσα στη Φραγκφούρτη. Θα τον εβάλει, θα τον. Ποιο να βάλει μέσα στη Φραγκφούρτη. Προτιμήσεις. Λέω ρε παιδί μου, λέω θα τον προτιμήσεις. Για ποιον να λες, για ποιον να λες. Λέω για τον Μάρκο Αντώνιο, να τον δεις που βρίσκεται. Πού να το βάλει ρε τώρα, κατευθείαν να τον βάλει στα βαθιά ρε το παιδί ρε. Όχι, λέω να τον βάλει με τον Πανατολικό να δεις που είναι ποδοσφαιρικά. Ναι. Που μπορεί να παίξει. Εγώ περίμενα να παίξει κανένα μίχρο να τον βάλει, αλλά μάλλον δεν είναι έτοιμος τώρα για να μην τον έβαλε Θανάση, δεν ξέρω. Αλλά μια θλάση ρε Μιχάλη τώρα πόσο, τον έχει πάρει ο ΠΑΟΚ 3 μήνες. Άμα έπαθε υποτροπή και αυτός μπήκε στις προπονήσεις πιο γρήγορα και πάθει υποτροπή, δεν το ξέρει κανένας. Δεν το ξέρει κανένας, Θανάση. Μπορεί να πάθει υποτροπή το παιδί, δεν ξέρει κανένας. Άμα μπήκε πιο γρήγορα μέσα, παθαίνεις μια υποτροπή, ξανά τεκιά. Ναι, η θλάση είναι η πολύ θλάση. Βέβαια. Και ξέρεις ποια είναι πιο πολύ η πολύ θλάση, η γάμπα. Μπορεί ο δικέφαλος, ο τετρακέφαλος να είναι, αλλά η δεν γάμπα είναι τέτοια, πιο τέτοια προβλήματα δεν είχα εγώ, δεν έχω πάθει ποτέ θλάση μέχρι τώρα. Ποτέ. Γιατί ποτέ. Χτυπάς ξύλο σκέφτες. Μην πάθω στα 60. Όχι ρε, μπορεί να πάθεις θλάση να περπατάς. Να γλιστρήσεις. Βέβαια. Τι πολύ θέλει.
Όπως χθες κατεβαίναμε και ήταν η κυρία που είχε πάθει θλάσση στο, ναι, στο ραδιόφωνο μας και κατεβαίναμε κάτω. Ναι, ματίας, ναι, λέει, ναι, γλίστρησα. Λέει, γλίστρησα και πάθει θλάσση. Εντάξει. Πάντως ξέρεις τι βλέπω, βλέπω την ΑΕΚ κάνει όλο ανανεώσεις. Δηλαδή τους κρατάει τους παίχτες του, δεν αφήνει να φύγουν, ρε παιδί μου, κάνει τώρα τον Αράου. Ναι, η ΑΕΚ το έχει αυτό, η ΑΕΚ το έχει αυτό. Δύσκολα φεύγει η παίχτης από την ΑΕΚ. Και άκου τι παίζεται τώρα, ισχύει, Μπακασέτα θέλει, Γιαννούλη και Κουρμπέλη. Ναι. Δηλαδή θέλει τον Μπακασέτα το χαφάκι που παίζει στην Τουρκία. Το Γιαννούλη, ο οποίος είναι στην όρη του ΠΑΟΚ, τον παλιό, τον αριστερό μπακ που λέγαμε. Ναι. Και το Κουρμπέλη του Παναθηναϊκού που έχει πάει στην Τουρκία και θέλει να τα πάρει ΑΕΚ. Δηλαδή τρία ονόματα καλά. Καλά. Εδώ τώρα ο Γιαννούλης, το Γιαννούλη, άμα λέει ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, γιατί να πάει στην Ελλάδα. Γιατί να μην πάει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό και εγώ με σένα είμαι. Δηλαδή. Ο Γιάννουλης δεν έπαιξε τον πάγκο, δεν τον ξέρουν. Καλός παίκτης. Βέβαια, κατεβαίνει τώρα έχει και εμπειρία στην και Ελληνάκη, Αγγλία. Και Ελληνάκη, ξέρει την Τούμπα, ξέρει το γήπεδο, έχει σαν να παίξει πολλά μάτσα εκεί μέσα. Παοκτσάκι δικό μας, τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει τον Μπάμπα. Τι να τον κάνει τον Μπάμπα. Τώρα συγκρίνει Γιαννούλη με Μπάμπα, τώρα συγκρίνει αυτό. Εντάξει, αυτή τη στιγμή πάει καλά ο Μπάμπα. Δεν είπα να πω τι. Άσε τώρα, ο άλλος έφτιαχνε 10 κούρσες τώρα με 10. Πάρε βάλε τώρα, ρε Θανάση, τώρα άσε με τώρα. Επιθετικά, κοίταξε. Επιθετικά, ο Μπάμπα είναι καλός. Αμυντικά πρέπει να τον κάνουν αλληλοκάτω. Ο Γιαννούλης πόσες κούρσες έφτιαχνε επιθετικά. Ναι, ανέβαινα. Τι μου λες τώρα, ρε Θανάση, τώρα. Ναι, εντάξει, όμως ο Γιαννούλης λέει: έχει τον Μπάμπα τώρα. Εγώ να πάω στον Μπάμπα. Ενώ αριστερά δεν έχει κανένα Μπάμπα. Ναι. Έχει το Χατζησαφή. Λέει: να πάω στην ΑΕΚ, να τυχωθώ. Να παίξω δεκάδα. Καταλαβες. Ο Μπάκ, κοίταξε, άμα θες ένα ωραίο παίχτη καλό και είναι ο Μπακασέτα. Ο οποίος έχει καλά πόδια αριστερά, δεξιά. Μπακασέτα, πά τον πάρει τον Μπακασέτα, ρε τώρα, τρέλε και εσύ. Πά τον πάρει τον Μπακασέτα. 30 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Πά τον πάρει τον Μπακασέτα τώρα. Ελεύθερο θα μείνει τώρα. Ελεύθερο και τι. Πόσο παίρνει ο Μπακασέτα τον χρόνο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Έλα πόσα τώρα, εντάξει. Πόσα παίρνει, δεν ξέρω πόσα παίρνει. Αλλά πάντως είναι ένας καλός παίκτης. Τι καλός παίκτης. Με πολύ καλά στοιχεία. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδος. Τι καλός παίκτης. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδος. Τι να λέμε τώρα. Σουτ έχει, σουτ έχει, σπριντ έχει, γκολ βάζει. Άσε μέρα. Πάμε τον πάρει αυτό. Μακάρι να τον πάρουμε. Δεν ξέρω. Όχι, γι' αυτό λέμε τώρα. Πάμε τον πάρει αυτό. Δεν πήρε, λέμε, Φορτούνι, πώς το λένε, Κωνσταντέλια. Γιατί έχει Μπακασέτα, έχει Μάνταλο, έχει. Μάνταλο τώρα που τον βάζει. Το Μάνταλο λέμε, το συγκρίνει με Κωνσταντέλια και με Φορτούνι. Λέω τα τρία δεκάρια που λέει αυτό. Όχι εμείς. Εντάξει, και Πέλκα. Ολλανδός. Εντάξει, ο Πέλκα σε είπα, είναι μαζί μου. Μαζί μου είναι. Πέλκα είναι καλό. Εντάξει, έχει τρεξίματα, έχει πρεσαρίσματα, έχει τις πάσεις, γκολ βάζει. Εντάξει. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε, και ρε, γιατί. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Λίμπερο 107 και 4 Θανάσης Δημόπουλος Μιχάλης Λοντιάδης. Ηγέτη, ανοίξουμε και γραμμούλες να έχουμε τον κόσμο. Ναι. Άκουσε ένα παιχνίδι, ναι, στη Βραζιλία, τι έγινε. Ναι. Η ΚΑΠΑ 17 της Βραζιλίας έκανε 81 τελικές. 81 μάτς, ναι. Σε ένα μάτς στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ήρθαν 9-0. 81 τελικές, αδερφέ. 81 τελικές. Τι, ρε, ανά 50 δευτερόλεπτα κάνανε τελική. Ανά 50 δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή αδιανόητο αυτό το πράγμα τώρα. Και ήρθανε 0-9. Δεν ήρθανε δηλαδή 18-0, 20-0. 81 τελικές. 81 τελικές. Ναι. Γι' αυτό λέμε η Βραζιλία είναι εκεί. Πάμε να ανοίξουμε γράμμες. Ναι. Πάμε λίγο και στο χορηγό μας, Sport Cafe Hook. Όλα τα μας. Ξέρετε, έχει μεγάλες οθόνες εκεί πέρα ο Βασιλάρας και ο Σωτήρης στην Ασπροβάλτα. Το καλύτερο στέκει στην περιοχή, οδός Δαβάκη. Τσιμπρομεζέδες, καφεδάκια, ποτάκια, έτσι ό,τι γουστάρετε εκεί πέρα, πάτε να δείτε τα ματσάκια. 2310-287-888, το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε στην πρωτή, αλλά καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Κώστας ο Καραγιαννίδης είμαι. Τι κάνετε, παιδιά, Θανάση και Μιχάλη. Δόξα τω Θεώ. Γεια σου, Κώστα. Πώς πάει ο μπαμπάς. Κοίταξε. Ο μπαμπάς πώς πάει. Έχει
Έχει 1,5 μήνα τώρα από 2 Οκτωβρίου μέχρι τώρα 14 Νοεμβρίου που είμαστε. Ταλαιπωριόμαστε με την αρρώστια του πατέρα μου, ας πούμε. Σπονδυλοδισκίτιδα τώρα προέκυψε, έχει ένα 20ήμερο κτλ. Είχε ουρολίμωξη, έγινε καλά, έχει σπονδυλοδισκίτιδα. Από 7 Νοεμβρίου τώρα 2023 είμαστε στο ΑΚΕΠΑ. Όλοι οι γιατροί λένε καλά μπορεί να γίνει, όλοι. Μακάρι, και μακάρι, περαστικά. Που είναι διευθυντής και στον Άγιο Λουκά πήγαμε τον Οκτώβριο, 10 μέρες καθίσαμε. Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ, τα έχουμε πει πολλές φορές, εδώ και 16 χρόνια, 17 Θανάση. Τι να κάνουμε, τώρα ζούμε σε ένα τέτοιο σύστημα. Ελπίζουμε όλοι, εγώ δεν θέλω παραπάνω να μιλήσω τώρα. Σε όλους εύχομαι υγεία να έχει, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία πρώτα. Και μετά όλα τα άλλα. Ελπίζω και εύχομαι, ας πούμε, να γίνουμε καλά. Όλοι το πιστεύουν αυτό και όλους τους γιατρούς ρώτησα και έξω και τον ίδιο τον κύριο Μεταλλίδη, λέει μπορεί να γίνει. Να γίνει όμως. Δηλαδή κοίταξε τώρα, με κάποια αντιβιωτικά εκτός νοσοκομείου, από το στόμα που παίρνουν αντιβιωτικά, δεν βοηθάνε αυτά, ας πούμε, τη συγκεκριμένη περίπτωση του πατέρα μου. Τα ενδοφλέβια που είναι μέσα στο νοσοκομείο κάπως είναι καλύτερα. Από τώρα δεν είμαι και γιατρός βέβαια, αλλά... Περαστικά να είναι. Περαστικά. Μόνο που έχω να πω είναι, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει καλά ο ασθενής. Σπονδυλοδισκίδιδες, ουρολιμόξα, δεν είναι και καρκίνη. Έτσι, και οι καρκίνοι και γίνονται καλά. Κατάλαβες. Εντάξει, ρε Κωστάρα. Εντάξει. Περάσω να τον εδώ τον μπαμπά. Περαστικά. Ευχαριστώ. Ναι, όποτε δες. Εντάξει. Περαστικά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, ρε Μπέρτο. Έλα, τι κάνετε. Εσύ να βάλει την τσιπάρα το Δημόπουλος και να βάλουμε ρεφενέ να πούμε όλοι μαζί να πάμε εκεί πέρα στο Παλικάρι, αυτό, στο Χούκ εκεί πέρα, να φάμε και να πιούμε. Να πληρώσουμε τον λογαριασμό και να γυρίσουμε. Κάντε μια εκδομή. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις, ρε φίλε. Κουβαρντόπεδο μουσικού. Κουβαρντόπεδο, άριστο, μπες στο μαγαζί και κλειστό. Α, πάμε μια μέρα γιατί έχει και μεγάλες τηλεοράσεις και αυτά. Πάμε το δούμε το μάτι. Να πάμε, ρε, πάμε. Εσείς είπαμε. Αυτή η τρελή ομάδα φέτος στην Ισπανία, η Χιρόνα, παρακολουθάει καθόλου τι κάνει. Ναι. Που έχει τρελάνει κόσμο. Με την Μπαρτσελόνα. Αυτό που θέλει να πάρει προστάσμα και μπράβο της, γιατί όχι. Ναι. Άμα παίζει... Όλους, όλους κερδίστε, μέσα έξω. Ναι. Και δεν έχει ούτε ένα όνομα. Ο λόγος που... Ναι. Ούτε ένα όνομα έχει. Ναι. Θα βγάλει και θα βγάλει όπως, καινούργια ονόματα. Όπως ο Πασεραϊκός. Ο Πασεραϊκός, είπατε και χθες διάβαζα, έχει 4 διεθνείς ο Πασεραϊκός σε άλλα κράτη. Έχει 4 διεθνείς. Δεν το ξέρω αυτό. Ποδοσφαιριστές. Ξένες. Σε 4 διαφορετικά κράτη. Ναι. Κοίταξε να δεις. Τέλος πάντων, για άλλο λόγο πήρα τηλέφωνο που αγγίζει και τα δεδομένα τα δικά μας για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μιλάμε για ανθρώπους καταδικασμένους π.χ. στην προηγούμενη ΠΑΕ, να δουλεύουν σε ΠΑΕ. Ανθρώπους που δεν πληρώνανε το ΙΚΑ και την εφορία για να κάνουν μεταγραφές στην ομάδα τους. Ανθρώπους που γίνανε νομοθετικές ρυθμίσεις για να μην δικαστούν και αυτοί να είναι, δηλαδή δεν μας κάνει, εγώ δεν λέω ότι είναι καλός, δεν μας κάνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ και μας κάνουν αυτοί. Δηλαδή, λίγο έλος, πώς θα πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανακυκλώντας αυτούς. 100 χρόνια... Γίνεται αυτό το πράγμα ρημιάλη. 100 χρόνια το ίδιο λέμε, ρε Έβερτον, πού θα πάει μπροστά. Πού θα πάει μπροστά. Αυτός δεν έλεγε δεν πληρώνω την εφορία και το ΙΚΑ γιατί θέλω να κάνω μεταγραφές στην ομάδα μου. Ο Μπαλτάκος. Και όχι μόνο. Και εμείς περιμένουμε. Όχι, ο Νικολαίδης. Ο Νικολαίδης το λέγε. Για τον Τέμι μιλάω. Α, για τον Τέμι. Γιατί και ο Μπαλτάκος το είπε αυτό. Για αυτό. Τέμι μιλάω. Ναι. Yeah. Για τον άλλο γίνανε νομοθετικές ρυθμίσεις και τέτοια. Εντάξει, ο Χαριστές π.χ. που υπόθηκε είναι ένα παιδί που δεν έχει δώσει δικαίωμα πουθενά. Αλλά άλλο αυτό και άλλο λέει υπόλοιπη. Όχι, ρε παιδιά. Θα δείτε καλά. Ακόμα και για την ομάδα μας. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Η ομάδα μας θα πάει καλά. Εντάξει, ρε, ο Νικολαίδης ποιον θα υποστηρίξει. Περίμενε λίγο. Ο Νικολαίδης ποιον ήθελες να υποστηρίξει, εμάς. Τι. Νικολαίδης πρόεδρος στην ΕΠΑ, τραγουδούμε τώρα. Να σε πω κάτι. Συγγνώμη, εδώ το βάλαμε στο κανάλι το δικό μας και ήταν και σχολιάζεται άμα τώρα για την ΕΠΟ, μιλάς. Εμείς δεν κάνουμε λάθη δηλαδή.
Τώρα κοιτάμε που θα πάει πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ναι. Δεν μου λες, δεν θα πω όνομα. Αυτό το όνομα που ακούστηκε για τεχνικός διευθυντής στο ΠΑΟΚ, άμα θα έρθει θα πέσουν τα τσιμέντα, ρε. Τεχνικός διευθυντής τι ακούστηκε, ξέρετε? Θα πέσουν τα τσιμέντα. Όχι, όχι, όχι. Άλλος ακούστηκε χθες. Τι? Ο Βιερίνια. Αλλοδαπός. Ο Βιερίνια. Όχι. Άκου τι σου λέω εγώ, Βιερίνια. Αλλοδαπός. Βρε, άκου τι σε λέω εγώ. Άκου τι σε λέω εγώ, θα ξαφνιαστεί. Αλλοδαπός. Θα πέσουν τα τσιμέντα, μα εσύ αυτός. Ο πατέρας του Λουτσέσκου είναι ένα άρθιλι. Θα πέσουν τα τσιμέντα. Αυτό. Άμα γίνει και αυτό. Να τους έχουμε και τους δύο. Γιατί λίγο σου πέφτει, λίγο σου πέφτει ο πατέρας του Λουτσέσκου. Πλάκα κάνει τώρα. Εσύ νομίζεις αυτές τις μεταγραφές τις κάνει ο Λουτσέσκου? Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο, Ρέμπερτον, συγγνώμη λίγο. Τις μεταγραφές αυτές που έρχονται, ποιες τις κάνει ο Λουτσέσκου, τις κάνει ο πατέρας του Λουτσέσκου, τις κάνει? Καλά ρε εσύ, τον Τόργκελε της Αφρικής ο Λουτσέσκου τον έφερε. Ο παπάς Λουτσέσκου τον έφερε δηλαδή. Τον Τόργκελε της Αφρικής. Άρεσε εσύ λέτε τώρα. Άρεσε τώρα. Τον έφερε ο Λουτσέσκου. Μεταξύ μας δεν μας ακούει κανένας. Τον έφερε ο Λουτσέσκου. Το Τζόλακλε. Μεταξύ μας μιλάμε, δεν μας ακούει κανένας. Τον Τζόλακλε ο Λουτσέσκου δεν τον ήθελε, μωρέ Δανάση. Ο Λουτσέσκου δεν τον ήθελε. Από τον πατέρα. Να σε πω κάτι. Όσους παίρνει ο Λουτσέσκου, να ξέρεις, είναι μεταγραφές του πατέρα του, Εμπερτού, να ξέρεις. Ο πατέρας του το λέει πάνε παρά αυτόν, πάνε παρά αυτόν και πάνε παρά αυτόν. Έλα. Εκτός από τον Μπάγεβιτς και τον Σάντος, γιατί πάντα στις μεταγραφές φταίνει οι προπονητές. Γιατί αυτοί... Συγγνώμη ρε φίλε, εγώ... Θα σου πω, μα θα σου πω... Ο προπονητής άμα φέρει ένα-δυο... Αν φέρει ένα-δυο παίκτες. Αν σου... φέρει ένα-δυο παίκτες. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε. Εγώ είμαι προπονητής, έτσι. Πουχού, παραδείγματος χάρη. Είμαι προπονητής. Και θέλω δυο παίκτες. Ποιος θα τους πει τους παίκτες, εγώ ή η ΠΑΕ? Εσύ που είσαι πρόεδρος. Ο πρόεδρος που είσαι ο προπονητής. Ο προπονητής, εγώ θέλω αυτούς τους παίκτες, δεν μπορεί να με τους πάρει. Δεν θέλω άλλους, ρε. Δεν θέλω άλλους, αυτούς θέλω. Θέλεις να σε δώσω μια απάντηση. Ναι. Θέλεις να σε δώσω μια απάντηση, το έχω ξαναπεί. Τέσσερα αμυντικά χαφ έχει ο ΠΑΟΚ. Έξι. Και θέλει πέμπτο. Έξι, εσύ τώρα τι λες? Έξι, τέλος πάντων. Ναι. Θέλει έβδομο, εσύ τώρα τι λες? Τι να πω, ρε, δεν ξέρω τι θέλει ο Λουτσέσκου να κάνει. Ας πει ο Λουτσέσκου και να πει συγγνώμη, ρε Θανάση. Ας πει ο Λουτσέσκου να πει δεν τον θέλω. Ή θέλω αυτό να. Μπορεί να παίξει Μιχάλη 4-6 αμυντικά χωρίς επιθετικό. Αυτό το έκανε. Με την Τζέλσι δεν το έκανε. Με την Τζέλσι το έκανε αυτό. Με την Τζέλσι δεν θυμάσαι. Και λέγαμε ποιος παίζει σέντερφορ και λέμε χωρίς σέντερφορ παίζουμε. Η τακτική του αυτή. Αν φταίει αυτός, γιατί δεν βγαίνει η διοίκηση είτε να το τραβήξει το αυτή είτε να τον απολύσει. Έλα ρε τώρα. Μεταξύ μας μιλάμε. Συγγνώμη ρε Εύερτον, πάλι θα σε κάνω την ίδια ερώτηση. Περίμενε λίγο, Πες ότι είσαι... Περίμενε λίγο ρε αγόρι μου. Περίμενε λίγο. Πες ότι είσαι προπονητής εσύ, στον ΠΑΟΚ, εσύ. Και σε λέει ΠΑΕ θα σε πάρω από τον παίκτη. Και πεις, όχι ρε, δεν το θέλω από τον παίκτη. Τι να τον κάνω. Αλλά τον παίρνει όμως. Τον παίρνει, ναι. Μα το βάζει κιόλα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το βάζεις, αφού δεν τον θέλεις. Δηλαδή, εγώ, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Διαφωνώ. Το προπονητή, το φέρνουν το Σαλπικίδη και το φέρνουν και το Φαμπάστεν. Και ο προπονητής θέλει το Σαλπικίδη. Καλά, ακούστηκες. Γεια, τι να κάνουμε τώρα. Δεν συρρονεύομαι. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Καλό απόγευμα. Να σου πω κάτι, Μιχάλη, κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή... υπάρχουν, λέμε, οι τεχνικές διευθυντές, οι οποίοι λέει ο Λουτσέσκου, εγώ θέλω ένα σεντρεφόρ. Και σου λέω αυτός, Θανάση υπάρχουν μου, αυτοί οι πέντε. Θανάση μου, έχει λίστα. Δίνει ο προπονητής ένα χαρτί. Λέει αυτοί οι πέντε. Φέρε μου τον ένα. Οι εφτά. Έτσι. Εφτά έδωσε αυτή τη σεζόν. Εφτά. Εγώ πάντως για να πάρει για τον Μαξίμοβιτς, διαφωνώ αυτή τη στιγμή να τον πάρει. Για μένα, έτσι πως είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Είναι τζάπα λεφτά. Ναι, πού θα το βάλεις. Άντε, ο Μεϊτέ μας βγήκε, έτσι. Μ' αρέσει αυτός ο παίκτης. Μπράβο. Δηλαδή θα παίζουν πέντε αμυντικά χάβια μια θέση και τους άλλους τέσσερις δεν τους κάνεις. Βέβαια, πάει, τελειώσαν. Δηλαδή ο Τσιγάρας, μάλλον έρθει ο. Άστο με τίποτα, τελείωσε. Τελείωσε. Θα πάει σαν το Λίρατζ. Άστο. Πάμε σε γράμμη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα. Ναι, εσείς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, καλησπέρα, Χρόνης. Έλα, ρε Χρόνη. Τι κάνετε? Καλά, βρέχει κατά εκεί.
Δεν κάνει τίποτα άλλο. Γι' αυτό είπα. Θανάση από το Λονδίνο είναι ο Βρόνης. Ναι, το Θανάση παρεμπιπτόντως δεν τον ακούω, γιατί θα ήθελα έτσι να έχουμε μια συζήτηση, να είναι και αυτός να τον ακούω. Μίλησε ο προηγούμενος ο Έβερτον ότι θα πέσουν, λέει, τα τσιμέντα να έρθει να πούμε τεχνικός διευθυντής ο Μπάς του Ρασβάν. Ποιος είναι αυτός που έφερε κάτι Τέλορ και κάτι άλλος, είδε Βραζιλιάνος στον ΠΑΟΚ. Αυτός ξέρει. Μην τρελαθούμε. Αυτός ξέρει. Λοιπόν, αφού έφυγε ο Μπότο, τις μεταγραφές τις κάνει η οικογένεια πάντα με συνεννόηση με το Ρασβάν. Δεν έχουν φέρει κανένα παίχτη εκτός έναν, και αυτός είναι ο Μπάμπα. Γι' αυτό είχε βγει λαλίστρος και είπε αυτή την μεταγραφή την κάνει το κλαπ. Να καταλαβαίνετε τι λέμε, εντάξει. Ναι. Όλες οι άλλες μεταγραφές γίνονται με συνεννόηση. Συνεννόηση όμορφα πιανού. Και ωραία. Πιανού. Τις οικογένειες με τον Ιβάν. Με τον Ρασβάν. Τότε τι διαμαρτύρεται ο Λουτσέσκου. Της οικογένειας Αβίδη με τον Ρασβάν. Άρα ήξερε ο Λουτσέσκου τους παίκτες που πήρε. Όλους, εκτός από τον Μπάμπα. Εκεί διαμαρτυρήθηκε. Αυτό λέω, ρε φίλε. Ναι, αλλά λοιπόν, ο Μπάμπα κάτι παίζει, άλλοι τι παίζουν. Εντάξει, θα δούμε όλοι τι παίζουν. Λοιπόν, κράζει ο Θανάσης τον... Το Σαμάτα. Τον Σαμάτα. Το Σαμάτα. Ναι. Τον Αλή. Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω κάτι. Κι άλλο φορ να φέρεις στην Μπρίγιοβιτς. Ναι. Αν γυρίσεις τον χρόνο πίσω, θα θυμάσαι πως ξεφτέλευσε τον Μπρίγιοβιτς. Τον άφηνε στον πάγο για να παίζει ο Κουλούρης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ερχόταν πίσω να μαζί την πάλι στο το κέντρο. Τέτοιο φορ θέλει αυτός. Ναι. Τέτοιο φορ θέλει αυτός. Και τώρα όλοι οι παρέα αυτοί, όλοι που τα είχαν μπαλαδόφα τη, έχουν μικρόφωνα και εντάξει όμω, ρε Χρόνη, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Αυτά τα κορμιά όμω, άμα γυρίσουν πίσω, θέλει μετά να κάνει τρει μέρε να πάνε μπροστά, αδερφέ. Γιατί είναι με σωματότυπο. Εγώ είμαι μαζί σου. Α, εντάξει, νόμιζα ότι έχει άλλη τέτοια. Εγώ είμαι μαζί σου. Ναι, εντάξει. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ μιλάω ποδοσφαιρικά. Έτσι. Δεν μιλάω πενίστικα. Έτσι. Λοιπόν, αν το φόρ του βάλει τέτοιε να πούμε υποχρεώσει. Ενέργειε. Το 80 δεν θα έχει την ενέργεια να γίνει. 100%. Αυτό λέει και ο Θανάσης. Ούτε θα μπορέσει να σηκωθεί ψηλά. Οπότε εγώ λέω δεν θέλει άλλο φόρ. Θέλει άλλο προπονητή με άλλη έμπνευση, με άλλη τακτική. Αν ήταν ένα μάγκα, θα έβαζε μέσα τον Τζίμα, θα τον ενεργοποιούσε. Και από πίσω θα έγινε να τον ταΐσει αυτό το άλογο που λέγεται Αλή. Δεν ξέρω να με κατάλαβες. Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα. Γι' αυτό δεν το μόνο φορ που έχει ο ΠΑΟ καθαρό είναι ο Τζίμας ο μικρός. Αλλά ο άλλος τον έχει απ' την απέξω, με το μυαλό του. Λοιπόν, αν έπεισε σε άλλη ομάδα της Ευρώπης, αυτό θα ήταν τουλάχιστον ένα 90 λεπτό θα το πέρανε. Έτσι, συμφωνώ. Τρία μάτς τη βδομάδα. Αυτό προχθές δεν τον έβαλε ούτε 10 λεπτά. Έβαλε τον Ισπάνο. Κάτσε ρε, τι κάνεις ρε. Είσαι με τα καλά σου ρε. Με τον Πανετολικούλη παίζεις. Να πούμε και μετά έχεις διακοπή. Λοιπόν, ο προπονητής επίσης παίζει ένα σύστημα με μια τακτική με δύο χαφ στο κέντρο. Άσχετα αν εμφανίζεται και ο τρίτος που είναι το 10. Λοιπόν, και έχει 5. Και τι κάνει. Έχει 2 για την Ελλάδα. Και 2 για την Ευρώπη. Πράγμα που είναι αστείο. Δεν έχει καταλύσει κορμό. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, παιδιά. Δίνει τον ΑΒ ένα 90 λεπτό και οι αλλαγές είναι το γάμα, το δέλτα. Και όταν παίζουν δεκαδάτη το γάμα και το δέλτα, αλλάζει με τους ΑΒ. Δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό, παιδιά. Άφησε το ΜΕΙΤΕ έξω και τον έβαλε χθες με τον Πανετολικό. Εντάξει, τους βάζει, διάδες τους βάζει. Χρόνοι, διάδες τους βάζει. Οι διάδες, αλλά κάποιοι δεν μπορούν, ρε, αδερφέ μου, Μιχάλη. Εντάξει, ο ΜΕΙΤΕ έχει δείξει καλά στοιχεία, ρε, Χρόνη. Εντάξει, τώρα, μην τα είσαι ποδόν. Ο ΜΕΙΤΕ είναι το καλύτερο σου. Ναι. Ο ΜΕΙΤΕ είναι το καλύτερο σου εξάρι. Είναι ο μόνος που μπορεί να πάρει την μπάλα και με το κορμί του να προωθήσει το παιχνίδι άνετα. Τι μου το ρίχνεις έξω, ρε, με το στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τέλος πάντων. Αυτά τα ολίγα να πάρει και κανένα άλλο. Έγινε, Χρόνη. Ο ΠΑΟΚ θέλει άλλη τακτική. Με λίγα λόγια, άλλη τακτική, άλλη νοοτροπία στο υλικό που έχει. Δεν μπορεί να παίξει αυτό που υποστηρίζει ο προπονητής ο συγκεκριμένος. Δεν βοηθάει την ομάδα. Άντε, τα λέμε. Έγινε, φιλιά. Καταρχήν, εγώ, Μιχάλη, όταν λέμε για το Σαμάτα, εννοώ ότι ρε παιδί μου δεν με εμπνέει όπως ήταν ο Πρίγκοβιτς. Τα ίδια λέει και ο Χρόνη. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα με Πρίγκοβιτς τώρα. Εντάξει. Καμία σχέση τώρα. Αυτό λέμε ότι θες ένα Κοντρέρας για να κάνεις τη διαφορά τώρα, γιατί θα παίξεις αύριο με τη Φραγκφούρτη. Περνάς στον επόμενο γύρο, θα βρεις ομαδάρες. Άρα τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να έχεις παιχταράδες.
μέσα. Συμφωνώ. Καταλάβες. Συμφωνώ. Ωραία. Ρε, γιατί συμφωνώ. Πάμε στον, πάμε στον επόμενο. Έλα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Έλα, Θανάση, ο Κώστας είμαι. Έλα, Μιχαλή. Κώστα. Εγώ θα διαφωνήσω, Θανάση, μαζί σου στο θέμα για το, το μέτρο σύγκρισης. Συγκρίνεις τώρα το Σαμάτα με τον Μπρίγιοβιτς και τον... Θα το συγκρίνεις με αυτούς που έχουμε. Εγώ λέω τι θες. Που θα είχαμε. Εγώ λέω τι θες τώρα. Για να κάνεις τη διαφορά. Τι θες τώρα. Και εγώ θέλω Φαν Μπάστεν. Μπορεί να τον πάρεις. Όχι. Θα πάρεις κάτι το οποίο να είναι προσιτό. Γιατί βλέπεις, λες για το ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ βγήκε. Εγώ πιστεύω ο ΜΕΙΤΕ για μένα είναι από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ακόμα δεν, δεν έχει ανοίξει. Δεν διαφωνώ. Και αν θα ανοίξει, πιστεύω ότι το δικαίωμα θα τον πάρει η Μπεφίκα πίσω. Να ξέρεις. Δανεικός από την Μπεφίκα, δεν είναι αυτός. Ναι. Είναι δανεικός, αλλά να σου πω κάτι, ρε Κώστα. Άκου να σου πω κάτι. Όταν συζητάμε και λέμε τώρα εμείς ότι αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, λέμε. Με τα δικά μας μάτια, και εγώ το και ο Μιχάλης, βλέπουμε ότι αυτός ο παίχτης με το ζόρι να μπει στην εντεκάδα. Με το ζόρι να βάλει ένα γκολ. Με το είναι ζόρι αργός, να έχει καλή είναι απόδοση. Είναι αργός, είναι αργός, είναι αργός, είναι βαρύς. Αυτός είναι μόνο για το εκτός έδρας να σε κρατάει την μπάλα και τέτοια. Τώρα βλέπεις τη διαφορά που έχεις με τον άλλο τον παίχτη, τον Ισπανό, τον Ντόμας, και λες, ρε φίλε, έχω παίχτη που παίζει και πλάγια, βγαίνει και στην κάθετη θα με βγει γρήγορα, και στην πλάγια παλιά θα με βγει γρήγορα, και στο 1-2, και ο άλλος έκανε τον κόλτο τακουνάκι προχθές. Αυτό έχουμε στον ΠΑΟΚ, προσωπολατρία. Το μεγαλύτερο λάθος. Έκανε το τακουνάκι, το τακουνάκι δεν σου καλά τη φάση. Λάθος μαρκάρισμα του αμυντικού είναι. Άμα καθιστεί ο αμυντικός ακίνητο θα πάει μπάλα πάνω του. Θα χτυπήσει μπάλα πάνω. Εντάξει, και το σωματότυπο του τον ευνοεί αυτό το τακουνάκι τώρα. Τον ευνοεί, τον έβαλε, έβαλε μπροστά το σώμα. Τον κάνει και αργό, ρε Μιχάλη. Αυτό τον κάνει. Ο Πρίγιοβιτς ήταν Πρίγιοβιτς, αλλά έβλεπε σε έπαιρνε και την μπάλα και την κατέβαζε. Είχε, κάποτα έτρεσε μόνο του με την μπάλα. Είχε πιο καλύτερα στοιχεία ο Πρίγιοβιτς. Έμπαινε σε όλες τις φάσεις, ήταν σε όλες τις φάσεις και ήταν πολύ γρήγορος. Στα στημένα εκεί πέρα έβγαινε, έβγαινε. Σε σκέψε όλα, σε όλα, σε όλα. Σε όλα, σε όλα. Εντάξει, άλλο σεντερφόρ, εκείνο άλλο τέτοιο. Τότε όμω. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Πρίγιοβιτς, Κώστα, πριν έρθει μπάλα, ήξερε που είναι η αιστεία και που είναι αντιστοιχεία για να μπει γκολ. Ναι. Θυμάσαι ένα γκολ που έχει κάνει με μια κεφαλιά που είναι χαμένη η μπάλα. Χαμένη. Και η μπάλα του έχει πίσω και την κάνει μια κεφαλιά, δεν θυμάμαι ποιο. Με την ΑΕΚ ήταν, ρε. Δεν θυμάμαι ποιο. Σε κάποιο παιχνίδι μεγάλο ήταν. Ήταν χαμένη η μπάλα και την κάνει ένα τσακ και την κολλάει στο απέναντι παράθυρο. Και λέω τι έγινε, ρε φίλε, πώς τη βρήκε την μπάλα εκεί. Πίσω του ήταν η μπάλα. Αυτό λέμε. Τέλος πάντων. Και για τεχνικό διευθυντή, τώρα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Τεχνικό διευθυντή, φέρανε Άρνεσε, φέρανε τον ένα, φέρανε και τον άλλο. Μην γίνουμε προσωπολάτρες. Και όσο και η Βεερίνια για τεχνικό διευθυντή, η δικιά μου άποψη. Βεερίνια, αγόρι μου, τι έκανες, πρόσφερες τον ΠΑΟΚ, ναι, τι πρόσφερες τον ΠΑΟΚ, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πόσα πήρες, τζάπα έπαιζες, τι πρόσφερες, θέλω να κάνεις καριέρα τεχνικού διευθυντή, ναι, ντάξει, ρε, όλοι, δεν είμαστε πειραματούς, άρα φίλε. Όλοι πληρωνόντουσαν, τι πάει να πει αυτό, ρε Κώστα. Α, μπράβο. Άρα δεν υπάρχει προσφορά. Υπάρχει, οικονομήσατε και τώρα πάω. Όταν ήρθε η πρόταση, από και πήγε στην Αραβία κάτω. Να σε πω κάτι, περίμενε λίγο. Ρονάλτο και ο Μέση που έχουν οικονομήσει 500. Τι να πω τώρα, τι να, άστο. Δεν πάνε τεχνικοί διευθυντές. Μπορεί να πάνε μετά στην καριέρα τους. Ναι, δεν το ξέρεις. Αυτοί κάνουν business δικές τους, φίλε. Μάνατζερ. Γιατί έχουν πάρει πολλά λεφτά. Δεν πάνε τεχνικοί διευθυντές. Δεν ξεφτύλιζονται. Γιατί αυτοί ήταν εδώ την κολλάδα του Σαββίδη. Τώρα και σου λέω τα δηλαδή, κάνουν να πιαστούμε. Συγγνώμη λίγο. Άμα μένει στον ΠΑΟΚ Βιερίνια και με φέρει και δύο-τρεις παίκτες, είναι ξεφτελισμός. Πώς θα σε φέρει δύο-τρεις παίκτες. Πώς να με φέρει. Ναι. Από την Πορτογαλία, από την Γερμανία, από όπου μπορεί. Ο Βιερίνια, τι ποιο. Πώς τους ξέρει τους παίχτες και θα σου φέρει. Έπαιξε μαζί. Έπαιξε εθνική Πορτογαλία. Τώρα μην τρελαδούμε. Εθνική Πορτογαλία δεν έπαιξε. Δεν παίζει. Πώς θα σου φέρει. Γερμανία στο Βόλσμπουργκ δεν έπαιξε. Δηλαδή δεν έχει παίχτες να φέρει τώρα. Και δεν έκανε δημόσιες κρίσεις. Κάνε τον έπαινα, ρε φίλε. Τι παίχτες έφερε. Να σου πω κάτι. Ο ποδοσφαιριστής έχει καλύτερες σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές παρά ο μάνατζερ, να το ξέρεις. Με τους ποδοσφαιριστές. Ο Βιερίνια δεν θα είναι ποδοσφαιριστής τότε όμως. Ήτανε, ρε, σε λέω, πρώην ποδοσφαιριστής ήτανε. Αυτό σε λέω, ρε Κώστα.
Ο Κώστας Ο Κώστας Παναπιωτεύσιμη δεν έχει τη λίστα που μπορεί να έχει ο Άρνεσε. Σίγουρα, αλλά σε πού κάτι μπορεί να σε φέρει όμως παίχτες. Συμπαίχτες. Μπορεί να φέρει συμπαίχτες που του είχε και να πει φέρε αυτόν που παίξαν μαζί και του ξέρω. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του Βιερίνια. Αλλά δεν έχει τη λίστα αυτή που έχουν οι μάνατζερ οι μεγάλοι. Μπράβο. Ενώ ένα προπονητή. Που δεν ήταν προπονητής. Τώρα λέμε παράδειγμα ο Λουτσέσκου, έτσι ο μπαμπάς. Ξέρω τέσσερις παίχτες, φίλε, που ξέρω τι χαρακτήρες είναι, τους είχα, σου λέει πάρ τους. Έτσι. Άλλο άμα ξέρεις να το χρησιμοποιείς εσύ, σαν προπονητής. Ολοκλήρωσε Κώστα, να πάμε και σ' άλλους. Και αυτό που θέλω, το άλλο που λέει ο Everton, να πάμε στα παιδιά στο Βασιλάκι και στο Σωτήρι, να κανονίσουμε να πάμε να κάνουμε καμιά μάλα, να πάμε κανένα δύο ώρες πιο μπροστά, να πάρουμε τον Μιχάλη να μας βγάλει 5-6 καλά ψάρια. Γιατί είναι καλό ψαράς και ας αυτό να τρώει γύρω. Και να πάμε εκεί πέρα να κάνει ο Ρούμ Χαμπέτη. Και τα παιδιά είναι πολύ καλά. Έφυγες. Τα λέμε. Πάμε στον επόμενο. Και 59 είναι πιο επόμενο, ρε. Πάμε διάλειμμα τότε. Εσείς μένετε εδώ. Επανερχόμαστε γρήγορα. Παλήθαμε. Είσαι αρχοντάς και αρχοντισσα και οι δυο μαζί. Λοιπόν. Έλα Θανάση. Να σου πω, έπαθε ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ ο Κορτιζιόν, έπαθε χιαστό ρε παιδί μου. Τέτοια δεν τα λες στον αέρα ρε, δεν τα λες στην αγχωριά. Τώρα μα τι τον άλλο, τώρα το είδα τώρα μέσα στο που το βλέπω και έπαθε το παιδί χιαστό. Ξέρεις το καλό σου παίκτης, ένα που ήταν δυνατό. Αυτό K17 ήτανε, K17. Όχι, στη Β' ομάδα έπαιζε τώρα αυτός. Στη Β' ομάδα, πώς... Ναι. Πόσο ήτανε? Κορτιζιόνι, κάπως έτσι λέγεται αυτός. Μάλιστα. Πέρασε την κατίνα από τώρα. Έπαθε χιαστό. Δηλαδή, αυτά είναι στο ποδόσφαιρο. Εγώ να σου πω κάτι, ρε Μιχάλη. Κάθομαι τώρα και σκέφτομαι και λέω ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εμείς τρώγαμε κλωτσιές. Δεν παθαίναμε τίποτα. Μας πετάγανε στα κάγκελα. Ναι. Χιαστό δεν πάθαμε. Ποτέ. Άντε κανένα μηνίσκο, κανένα διάστρεμα. Εντάξει, φυσιολογικά. Αλλά τώρα. Να με το παραμικρό χιαστό, δηλαδή γύρισε λίγο το πόδι χιαστό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό, μόνο χιαστό παθαίνουν τώρα. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, γίνεται. Εγώ πιστεύω, ξέρεις τι, τα παπούτσια, ρε Μιχάλη. Και εγώ αυτό πήγα να σε πω προλίγο, αλλά λέω καμιά βλακεία θα πω τώρα. Και εγώ αυτό πήγα να πω. Και εγώ αυτό πήγα να πω. Μα το Θεό, όλο τα παπούτσια, λέω να φταίνουν. Γιατί το μυαλό μου εκεί, γιατί το χιαστό τον παθαίνει όταν σκαλώνει το χόρτο. Κατάλαβες. Σκαλώνει το χόρτο, γυρνά το πόδι, πάει χιαστό. Λέω οι τάπες φταίνε. Ξέρω εγώ ρε Θανάση. Παθαίνανε και παλιά χιαστό με τις τάπες, έτσι. Το θυμάσαι αυτό. Ναι. Που σκαλώνανε στο χόρτο οι τάπες, γυρνούσε τον γόνατο, γεια σας. Η τάπα ήταν στρογγυλή. Ναι. Που είχαμε... Εσύ έπαιζες με τα κόπα, τι παπούτσια έπαιζες. Ναι, Αντίντας, ναι. Ναι. Τα Αντίντας, τα κόπα. Αυτά, τα κόπα, δεν είχαμε, αυτά ήταν. Είχαν στρογγυλή η τάπα. Εντάξει, την ακονίζαμε κιόλα, άστο τώρα. Όχι τα εξάταπα, ρε, μιλάμε τα πολύταπα. Α, τα πολύταπα πώς ρε τώρα, εκείνο τι είναι, λάστιχο είναι, δεν μπορείς να πάει με εκείνο χιαστό, ρε φίλε. Ναι, αλλά τώρα τι κάνουν αυτοί, τώρα τις κάνουν παράλληλες τις τάπες από κάτω. Ναι. Και το πόδι δεν είναι το στρογγυλό που πάει να φύγει για να μην πάθεις χιαστό. Και αυτό με το που πάει να στρίψεις μαγκώνει. Και όταν μαγκώνει, παθαίνεις το χιαστό. Αυτό είναι το θέμα. Τα παπούτσια πρέπει να τα αλλάξουν αυτό το θέμα. Γιατί είναι σοβαρό τώρα, δεν μπορεί τώρα με το παραμικρό. Ξαφνικά να σου βγαίνει χιάστος τώρα και αυτός τώρα που ο Τσιρικάς. Είναι βουνό, έχει κάτι ποδάρες, κάτι. Τι να πω, περαστικά. Τι να πω, Θανάση. Κορτεζιάννη, ναι, ο οποίος αυτός. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί έχουν φορτώσει εδώ. Τι έχουν φορτώσει όλες, πάμε γρήγορα να τις πάρουμε. Έλα, καλησπέρα, πάμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα, αδερφέ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρυσή. Έλα, ρε Χρυσάρα. Ακούγομαι καλά. Μια χαρά ακούγεσαι, αλλά μιλάς από τι, από Hans Free μιλάς. Μιλάω με ανοιχτή ακρόαση. Μα αυτό από μακριά μιλάς, το κατάλαβα, έλα λέγε. Ακούγεσαι όμως, μια χαρά, λέγε. Τι κάνουμε καλά, σας δόξα. Παίρνω από Κύπρο. Άντε πάλι. Έφυγες από Σαντορίνη, Κύπρο. Σε λίγο θα μας πάρεις και από το τέτοιο, από το... Όχι. Άντε. Ήρθα να δω το Ζάιρο που ματώνει τα δίχτυα στην Πάφο. Ωραία πράγματα. Το θυμάστε το Ζάιρο? Όχι. Θανάση, το θυμάσαι? Ζάιρο. Δεν το θυμάμαι. Έλα ο Ζάιρο και έρθει. Είχε έρθει πριν κανένα 5 χρόνια και μετά πήγε στη χάρη του. Τώρα είναι πρώτος εδώ στην Κύπρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως για το θέμα τεχνικού διευθυντή που λέγατε και το Βιερίνια Μιχάλη.
Εγώ αυτόν θέλω, δηλαδή μου εντάξει τώρα. Να σου πω, αυτό διαφωνώ με τον φίλο προηγουμένως. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Ναι. Αλλά να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ που είναι μπροστά από μας, ο ένας έχει τεχνικό διευθυντή, τον Κονέ, που ήταν παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ, ναι. Και ο άλλος έχει τον Παπαδημητρίου. Και ο άλλος έχει τον Παπαδημητρίου, που ήταν στην Ξάνθη, παίκτης του Λουτσέσκου. Ο Βιερίνια σε σχέση με αυτούς τους δύο, γιατί είναι και με ποια γραφεία συνεργάζονται. Είναι μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα, εννοείται. Έτσι. Γιατί οι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει Γερμανία, Πορτογαλία, έχουν άκρες με γραφεία τεχνικών διευθυντών. 100% που... εντάξει τώρα. Που μπορούν να σου φέρουν παίκτες, αρκεί να το θέλουν. Γιατί να σου πω κάτι. Και ο Μπότο που ήταν. Πολλά είναι, ρε Χρήστο. Μπορεί να κάνει συνεργασία με ένα γραφείο από την Πορτογαλία, να του πει Ελλάδες πέντε παίκτες. Δηλαδή έτσι, τι. Τι μου λες τώρα. Τέλος πάντων. Δεν ήθελα να το τραβήξω. Μπορεί να έχει κάποιες σχέσεις με παλιούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ όπως ήταν ο Λίγο. Τουλάχιστον, συγγνώμη που σε διακόπτω, ρε Χρήστο, τουλάχιστον θα ξέρω ότι άμα ένα παίκτη που θα φέρει ο Βιερίνια, τουλάχιστον θα ξέρω ότι είναι παίκτης καλός για την εντεκάδα. Αυτό. Δηλαδή, είδαμε και τον Μπότο που ήξερε την ρωσική αγορά και έφερε περισσότερα παλτά από όσα πουλήθηκαν στην Καστοριά. Άσε τώρα, εντάξει. Εντάξει, ο Μπότο ήταν αποτυχία μεγάλη. Ο Μπότο ήταν αποτυχία μεγάλη που ήρθε. Ναι. Δεν έφερε τίποτα. Πήγε να διαλύσει την ομάδα. Και για το θέμα του Σαμάτα που συζητάγατε, εντάξει, να σου πω κάτι. Που συγκρίνανε το Σαμάτα με τον Πύργκοβιτς που δεν έχει καμία σχέση. Ο Σαμάτα, παιδιά, δεν είναι κανένας φθηνός παίκτης. Πάνω από ένα εκατομμύριο παίρνει. Ένα εκατομμύριο. Ένα 200. Και τον περίμενες και ένα μήνα για να υπογράψει, λες, και περίμενες να υπογράψει ο Βαν Μπάστεν. Εντάξει, να στήχιζε πιο φθηνά. Ο Τόμας παίρνει νομίζω πολύ λιγότερα και φαίνεται ότι είναι καλύτερος. Μακάρι το παιδί να δείξει. Γιατί εντάξει, τώρα, να δούμε γιατί τώρα καμιά φορά δείξεις το ποδόσφαιρο, αυτό είναι. Άμα βρεθείς, πάει μέσα και σε θέλει λίγο η μπάλα, Χριστάκο μου, βλέπεις τι γίνεται. Κάνεις παπάδες. Έτσι. Θα το δούμε. Εντάξει, και εμένα στην αρχή δεν με έπιαγνε, αλλά τώρα αρχίζει βρίσκει δίκτυα και λέω αυτό θέλω εγώ. Τι με νοιάζει εμένα, ας βάζει τα γκολάκια του και αυτό. Γκολ να βάζει και ας είναι και ο Σαμάτα, αλλά μέχρι την προχθεσινή αγωνιστική για το παλικάρι που πήρε προηγουμένως, έχουν δίκιο οι φίλαθλοι του, και εμείς οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που διαμαρτυρόμαστε, γιατί δεν έχει δώσει χρόνο στο Τζίμα που είναι ένας φορ που έπαιξε 20 λεπτά, έβαλε ένα γκολ. Τώρα όταν έχει δύο τέτοια φορ με ένα 200 τον ένα, 800 τον άλλο, 2 εκατομμύρια για βάλει το Τζίμα, ρε, εδώ τι να πω τώρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Αν βάζει γκολ ο Τζίμα σε κάθε αγωνιστική, να ζητήσει εξηγήσει διοίκηση. Εγώ σου λέω πάλι δεν θα το βάζει. Εγώ με το Τζίμα είμαι, δεν είμαι με τους άλλους. Με το Τζίμα είμαι, έτσι. Ελληνάκι είναι. Αλλά σε λέω. Τότε να σου πω κάτι πάλι. Άμα δεν το βάζει και δεν βάζει παίκτες που βγαίνουν. Εσύ πιστεύεις ότι θα το βάζει. Εσύ πιστεύεις ότι θα το βάζει. Αυτό σου λέω, ρε Χρήστο. Αυτό τώρα τι. Να μιλάμε άδικα τώρα δηλαδή. Όχι. Αλλά να σου πω κάτι, Μιχάλη. Ναι. Όταν πληρώνεις τις πιο ακριβές ακαδημίες στην Ελλάδα, ναι, και έχεις τα καλύτερα ταλέντα, ναι, απαιτείς από τον προπονητή να προωθήσει τους πιτσιρικάδες. Χρήστο, να σου πω κάτι. Άκου να δεις. Αν ήθελε να βάλει το Τζίμα ο Λουτσέσκο, δεν θα έπαιρνε το Σαμάτα. Αυτό θα έκανε. Δηλαδή, δεν παίρνω το Σαμάτα και προωθώ το Τζίμα. Αυτό έπρεπε. Μπράβο, ρε Θανασάρα. Μπράβο, ρε Θανασάρα. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι ο Τζίμας τρίτο center for. Ναι. Στον ΠΑΟΚ, τρίτο center for, δεν είναι. Ναι. Σαμάτα, Μπράτουλ και Τζίμας. Ναι, στα εύκολα παιχνίδια με μικρές ομάδες δεν μπορούσε να πάρει ένα μισάωρο χρόνο να το δει αν αξίζει το παιδί να παίξει. Μπορούσε. Στα εύκολα παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι η Κυριακή θα τον έβαζε, αλλά δεν του έκατσε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, άμα γινόταν 1-3, 1-4-1, πιστεύω ότι θα τον έβαζε να παίξει. Αλλά ήταν έβραστο το 2-1 και λέει: κάτσε να μην φάμε καμιά πατάτα. Κάτσε να. Αυτό που λέει ο Μιχάλης. Έτσι πιστεύω. Έχει δίκιο. Ναι, γιατί ναι. Δεν του είχε κάτσει ένα μάτς να είναι 3-0, 4-0 να το βάλει. Όλο είναι στο 0-0. Στο 70 λεπτό το σήκωσε. Ναι. Στο 70 λεπτό το λέει: κάνε ζέσταμα. Έτσι πίστευε ότι θα γίνει το 3-1 να τελειώσει το μάτς, να τον βάλει να παίξει κανένα δεκάλεπτο. Δεν τον έκατσε το μάτς. Στο 2-1 δεν μπορούσε να τον βάλει. Να δούμε, μακάρι να του κάτσουν τα επόμενα παιχνίδια που θα έχει κάποια μικρή ομάδα. Να δούμε και τον Πιτσιρικά να ξαναπάει στην Ελλάδα. Μακάρι να παίξει. Μακάρι. Λοιπόν. Εγώ αυτό θέλω. Παιχνίδια θέλουν τα Πιτσιρικά. Να είσαι καλά, Χριστάρο μου. Κάτσε, Μιχάλη.
Σας ακούω κάθε μέρα από το τέτοιο. Έρχομαι στο ξενοδοχείο για να βάλω το λάπτοπ να σας ακούσω. Να σε καλά, να σε καλά, ρε Χριστάρα, να σε καλά. Καλά να περάσεις, καλά να περάσεις. Ναι. Μιχάλη, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στη δεκάδα το φαβορεί για την κατάκτηση του Europe, του Κόφερες. Του Κόφερες, ναι, 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 ναι. Δηλαδή πάει για τελικό άτυχο του κάτσι, πάει για τελικό. Άμα πάρουμε αποτέλεσμα μέσα στη Γερμανία, νομίζω ότι τετράδα είμαστε σίγουρα, έτσι πιστεύω. Έτσι σίγουρα, πιστεύω. Γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει δέσει άλλο τώρα τα παιχνίδια της Ελλάδος και άλλα τα της Ευρώπης. Θα βλέπεις τι γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικά μάτς. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Έχει δείξει καλά στοιχεία η ομάδα. Όταν παίζει μπάλα, δηλαδή μπορούμε άνετα να πάρουμε μια τέτοια ομάδα. Δηλαδή τώρα μέσα στον Ολυμπιακό που παίξαμε, το πρώτο ημίχρονο του Πανετολικού, γιατί βάζω εγώ τα τρεξίματα, τα πρεσαρίσματα και τις κινήσεις που έβγαιναν οι παίκτες, άσχετα που παίζαμε τον Πανετολικό, έτσι. Λέω τι κινήσεις έβγαιναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή και εκεί μια μεγάλη ομάδα να είχα όπως έπαιζε έτσι, πάλι θα τη διάλυζα. Αυτό θέλω να πω, καταλάβατε. Εντάξει, μεγάλες ομάδες δεν παίζουν κλειστά όπως ήρθε η Αμπέρτιν τώρα έτσι, και ο Πανετολικός. Ούτε η Φραγκφούρτη θα μας παίξει κλειστά εκεί μέσα. Γιατί θέλετε και το αρχιαβεί το μάτς και θα δούμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Πιστεύω να πιάσω καλή απόδοση εκεί. Θα δούμε ματσάρα εκεί. Έτσι, ξέρω, έτσι γιατί πιστεύω. Πάνω κάτω η μπάλα θα είναι. Έτσι πιστεύω κι εγώ, Θανάση. Δεν ξέρω ο Λουτσέσκου μήπως πάει και παίξει αμυντικά να πάει στο Χ2. Δηλαδή να περιμένει να πάρει το Χ2 που θέλει δύο αποτελέσματα. Δεν ξέρω πώς θα κατέβει. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί με δύο αποτελέσματα είσαι, θα κοιτάξει. Μπορεί να παίξει με αντεπιθέσει, Θανάση. Μπορεί να μπορεί έτσι. Ναι, να κρατήσει το Χ πίσω και να λέει κάτσε, μπορεί να βάλω ένα γκολ μπροστά να πάρω την πρόκριση. Γιατί πρόκριση είναι για μένα το Χ. Κερδίζει μετά το Ελσίνκι εδώ μέσα και περνά πρώτο εσύ, έτσι. Μπορούμε να το δούμε και αυτό. Εντάξει, ωραία, πάμε σε γράμμα. Πάμε σε γράμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Χαίρομαι που σας ακούω, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Έχω χαρεί πάρα πολύ τον γκολ του αδελφού σας μέσα στο Καρεσκάκι στο 2-2. Έχω χαρεί και κάποια δικά σας γκολ. Αν θυμάμαι στο Γκέντεμπορκ είχατε βάλει γκολ. Ναι, ναι, το ένα. Ο Σαραβάκος το είχε βάλει. Ο Σαραβάκος, εγώ είχα κερδίσει πέναλτι. Και το έβαλε ο Σαραβάκος εκτός έδρας. Ο Σαραβάκος που ήρθε και στην ΑΕΚ μετά στην ομάδα μας. Ναι. Και έβαλε τα γκολ με την Glasgow Rangers και πήγαμε στο Champions League και παίξαμε με τον Ajax και τη Milan σε ένα όμιλο που έδωσε το τελικό του Champions League εκείνη τη χρονιά. Η ΑΕΚ έπαιξε σε ένα όμιλο Champions League με Ajax, Milan, Καζινό, Salzburg, αυτές τις τρεις ομάδες και ο Ajax και η Milan από τον όμιλο της ΑΕΚ παίξανε στο τελικό εκείνης της χρονιάς στο Champions League. Ο Μπουμπλής θέλω να σε ρωτήσω, ήταν Έλληνας ή έγινε Αργεντίνος ρώτα μετά? Αργεντίνος ήταν, ρε αδερφέ, Αργεντίνος ήταν, τι Έλληνας. Το γκολ του Μπουμπλή, το γκολ του Μπουμπλή στο Λίβερπουλ, έκλαψα, αν και είμαι ΑΕΚ, έκλαψα που δεν μέτρησε. Ο διαιτητής έδωσε, λέει, εμένα offside. Είσαι καλός φιλάθλος, αδερφέ, καλό ένα. Ο διαιτητής έδωσε εμένα offside από το πουθενά. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Όταν μετά τον αγώνα ΑΕΚ Glasgow Rangers 2-0 με δύο γκολ του Σαραβάκου, μπήκα μέσα στα Πευκάκη, στον Περισσό, στο τρένο, κατευθυνόμουν προς το Μαρούσι, γιατί έμενα στο Μαρούσι, και άκουγα Παναθηναϊκούς να λένε ότι σιγά την ΑΕΚ τώρα μωρέ και θα χάσει στη Σκωτία, με η Σκοτσέζικη είναι καλή ομάδα κτλ. Δεν χάσαμε ούτε στη Σκωτία, περάσαμε την ομάδα. Θέλω να πω ότι όταν κάτι είναι καλό, όταν είναι όμορφο το ποδόσφαιρο, ανεξάρτητα από ποια ομάδα είσαι, πρέπει να την υποστηρίζεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλη η Ελλάδα υποστήριζε τον Άρη, του Νίκου Γκάλη και του Γιαννάκη. Όλη η Ελλάδα. Εγώ πήγαινα φροντιστήριο και οι καθηγητές μου που ήταν τότε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες, λέγανε παιδιά να τελειώνουμε με τα μαθηματικά, τη χημεία και αυτά, γιατί είναι Πέμπτη και Πέμπτη παίζει ο Άρης. Καθόταν όλη η Ελλάδα και έβλεπε Άρη. Άσχετα που δεν ήταν Άρης. Δεν ήταν Άρης όλη η Ελλάδα. Υποστήριζε όμως τον Άρη. Άλλο το καλό. Το καλό μπάσκετ, το καλό ποδόσφαιρο. Ναι, το καλό, το όμορφο, το ωραίο. Εσύ είσαι ρομαντικός. Εγώ υποστήριζα, επειδή ήμουν στη Θεσσαλονίκη, υποστήριζα τον ΠΑΟΚ του Cliff Livingston. Αυτός ο παίχτης, δηλαδή, το να γυρνάει πίσω στο παλέ αφού έχει καρφώσει με οπισθογωνία, να γυρνάει με την όπισθεν και να μοιράζει χαμόγελα δεξιά-αριστερά και να χαμογελάνε ακόμα και τα αυτιά του, ακόμα το θυμάμαι εγώ αυτό.
Δηλαδή αυτό, ρε παιδί μου, δεν το έχω ξαναδεί. Καρφώνει ο Λέβιγκστον και γυρνάει πίσω στην μπασκέτα του ΠΑΟΚ με την όπισθεν, χαμογελώντας δεξιά και αριστερά και μοιράζοντας χαμόγελα. Δηλαδή, κοίταξε, θα σε βαφτίσουμε σένα ο ρομαντικός του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Έτσι θα σε βαφτίσουμε. Είπε. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας ρωτήσω. Αν σας έδινα τρία ονόματα. Ναι. Το Ντούγκα που έχει κάνει και προπονητή στην Εθνική Βραζιλία. Ναι. Το Φερέιρα που ήταν στον ΠΑΟΚ και τώρα είναι στην Παλμέιρα. Ναι. Και το Λουτσέσκου, ποιον θα διαλέγατε για προπονητή του ΠΑΟΚ? Γιατί εμένα ο Λουτσέσκου δεν μου φαίνεται. Είναι καλός ο Λουτσέσκου, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ, να κάνει το κάτι διαφορετικό. Να κάνει ένα σύστημα, ας πούμε, που να, στην Τούμπα να μην περνάει τίποτα. Να μπαίνουν όλοι στην Τούμπα και να χάνουν 3-4-0. Αυτό που λέμε το 20 λεπτό το πρώτο, να δούμε λίγο μπάλα γρήγορη. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ο Λουτσέσκου αυτό το πράγμα. Νομίζω ο Ντούγκα ο Βραζιλιάνος θα ήταν μια καλή επιλογή. Ο παλιός παίκτης ο Ντούγκα είναι. Να σου πω, ο παλιός παίκτης ο Ξανθός είναι ο Ντούγκα. Ο Ντούγκα ήταν και στην Εθνική Βραζιλία. Εθνική Βραζιλία, ναι. Φιωρεντίνα και Στουτγκάρδη. Έχει παίξει και στη Στουτγκάρδη στην Μπουντεσλίγκα. Ωραία. Να είστε καλά, φίλε μου. Να είστε εσείς που είστε, γιατί εγώ θέλω να βλέπω όμορφο ποδόσφαιρο. Και αν το όμορφο ποδόσφαιρο με κερδίσει, θα το χειροκροτήσω. Έγινε, αδερφέ. Θα το χειροκροτήσω. Αλλά να είναι όμορφο ποδόσφαιρο, να μην είναι στο 120 σφυρά ο μπέναλντι στο Βαζέχα και παίρνει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο. Δεν θέλω, ας πούμε, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Θέλω να έρθετε να παίξετε ωραία, να μας κερδίσετε. Να δώσουμε και τα χέρια και ο καθένας να πάει σπίτι. Είσαι ωραίος, παιχταρά μου, είσαι ωραίος. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Όταν παίρνει Μιχάλη ο φίλος, θα λέει είναι ο ρομαντικός του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Σ' ακούει, Θανασάρα μου, σ' ακούει. Πάμε στον επόμενο, έλα, καλησπέρα. Έλα ρε Μιχάλη, Μενώτη. Έλα ρε Μενώτη. Λοιπόν, τώρα που έλεγε ο προηγούμενος το ρότο ποδόσφαιρο του να αρέσει και αυτό θέλει να βλέπει, θα βλέπει μόνο ΠΑΟΚ. Ακόμα το ρότο ποδόσφαιρο δεν το έχουμε παίξει, αλλά περιμένετε, είμαστε στην αναμονή. Γιατί ρε δεν παίξαμε στο πρώτο εμίχρονο με τον Πανετολικό μπαλάρα, μέσα στον Ολυμπιακό δεν παίξαμε μπαλάρα. Εντάξει, μην υποτιμάμε ρε την ομάδα ρε. Μην υποτιμάμε την ομάδα. Εντάξει, παίξαμε. Εδώ χάθηκε η μπάλα να πούμε, στον γκολ εδώ πέρα και να πούμε και στα άλλα του Ολυμπιακού χάθηκε η μπάλα. Έχουμε καλά, τρίλεπτα, τετράλεπτα. Θέλει, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα, αυτό να το ακούσει και ο Λουτσέσκου, αφού εγώ πιστεύω μας ακούει. Σήμερα ρεπό έχει η ομάδα, μπορεί να μας ακούνε όλοι τους. Ναι. Θέλει σταθερότητα και διάρκεια. Όταν πήραμε το ΑΕΚ το πρωτάθλημα και γενικά το πρωτάθλημα, επειδή είναι ένας μαραθώνιος αγώνων, 40 αγώνων, πόσο είναι με τα play-off, θέλει να έχει μια σταθερή διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σταθερή διάρκεια και εκεί είναι που κάνει το πρωτάθλημα. Και πέρσι τα κορυφαία παιχνίδια τα είχε κάνει ο ΠΑΟΚ. Κάνε μεταγραφές, πρόεδρε, και δώσε δανεικούς στις ΣΕΡΕΣ. Στις ΣΕΡΕΣ, εκεί θα κριθεί το πρωτάθλημα, να ξέρετε. Στις ΣΕΡΕΣ δώσε δανεικούς στον Πασεραϊκό. Δεν θα περάσει κανένας από εκεί μέσα και μόνο εμείς θα περάσουμε στα play-off να βγει έκτος ο Πασεραϊκός. Από τώρα σας το λέω. Εκεί θα κριθεί το πρωτάθλημα, να σας το λέω από τώρα. Να τους δώσουν όλους τους περίσσιους παίκτες που έχουμε που είναι καλοί. Δυναμώστε τον Πασεραϊκό και τους τρεις τους έχει μέσα στην έδρα του. Βέβαια τα τέρμπι είναι μέσα. Να γίνει αυτό το αλυσφαιρίσι, αφού έτσι αλλιώς είναι μια συμπαθητική ομάδα ο Πασαραϊκός, είναι έτσι. Και δικιά μας ομάδα, είναι δίπλα μας, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. 100%. Ο Πάκου να τα προσέχει. 100%. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Τώρα αυτό το μπέρδεμα με τον τεχνικό διευθυντή, εγώ ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει. Όταν πήραμε το αίτητο πρωτάθλημα, ο Λουτσέσκου είχε για τεχνικό διευθυντή, είχε τον Μίχελς. Ναι. Και από τότε που έφυγε από τον ΠΑΟΚ ο Μίχελς, είναι άνεργος, είναι χωρίς ομάδα, ενώ ήταν ένα δίδυμο καλό. Ο Μίχελ έφυγε γιατί μπήκε μέσα στο γήπεδο με τον Κομίνη, ήταν που μπήκε τότε και... Πακύρωσε τον κόλ. Εκεί. Εκεί. Δεν έπρεπε λέει να μπει μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει τιμωρία. Ναι, υπάρχει τιμωρία. Υπάρχει τιμωρία. Μετά κατέβηκε και ο Ιβάν και έχει τιμωρία, σε λέω ρε. Τιμωρία πόσα χρόνια, 17 χρόνια πόσο περάσαν. Όχι ρε, δεν έχει τιμωρία για τον. Γενικά φάγαμε τιμωρία.
Είναι πόσο, περάσα 5 χρόνια, ρε Μιχάλη, 1, 2, 3 χρόνια. Ρε δεν λέω ρε για τον Μίχελ, ρε, ότι τιμωρήθηκε, ρε. Όχι, όχι, κάτι συμβαίνει, γιατί είχαν πάρει, ρωτήσα τον Μίχελ, γιατί... Από εκεί αρχίσανε τα όργανα, ρε, με το Σαββίδι, όταν μιλάω να καταλαβαίνεις. Ο Σαββίδης τον είπε, δεν έπρεπε να μπει μέσα στο κήπεδο. Ναι. Γι' αυτό έγινε όλη μετά, άρχισε η γκρίνια. Ναι ρε παιδί μου, έγινε εκείνο. Τιμωρηθήκαν. Πόσο τιμωρηθήκαν? Περάσαν 5 χρόνια. Ρε καταλαβαίνεις τι... Δεν είπα για τον Μίχελ ότι τιμωρηθήκε. Ρε εσύ, όταν μιλάω να καταλαβαίνεις τι λέω, ρε. Δεν λέω ότι τιμωρήθηκε ο Μίχελ. Ο Σαββίδης τον τιμώρησε γιατί μπήκε μέσα στο γήπεδο. Δεν έπρεπε να μπει μέσα στο γήπεδο ο Μίχελ. Τι είναι, δεν καταλαβαίνεις αυτό που σε λέω. Α, και γι' αυτό δεν τον παίρνει. Γι' αυτό. Από αυτό άρχισαν τα όργανα μαλώσαν, δεν ξέρω τι έγινε. Και φυσικά και ο Σαββίδης μπήκε μέσα στο κήπεδο που δεν έπρεπε να μπει, έτσι. Ναι, θυμάμαι, ρε, το θυμάμαι. Τώρα ναι. Το μαθαίνω αυτό. Εγώ νόμιζα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Αν υπήρχε πρόβλημα με η ΒΑΡ και με... Δεν τους ήταν στο... Δεν ήταν ο Βιερίνη απάνω στη γραμμή και τους έλεγε μην μπαίνετε στο κήπεδο. Δεν θυμάσαι. Μέσα ήμασταν. Όλοι και λέω μην μπαίνετε στο κήπεδο. Όλοι φωνάζαμε. Να μην μπουν μέσα στο κήπεδο. Αυτό το ερώτημα, ρε παιδί μου, γιατί λέω είναι ελεύθερο. Γιατί δήλωσε ο Μιχήρ, εγώ δεν πήρα πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Είμαι ελεύθερο. Αν με χρειάζεται το ΠΑΟΚ, εγώ έχω. Στον ΠΑΟΚ. Και λέω γιατί, αφού υπήρχε το, τέτοιο δέσιμο ο Λουτσέσκου με Μίχερς και ήταν η ομάδα αριστούργημα και κάναμε αυτό το αίτητο πρωτάθλημα, γιατί δεν το ξαναπαίρνουν πίσω. Τώρα μαθαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα η ΒΑΡ με Μίχερς. Οπότε πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων. Τον είπε τον Κομίνη, τον είπε τον Κομίνη στο κέντρο, δεν θα ξανασφυρίξεις ποτέ. Ναι, δεν θα ξέρω απ' έξω. Θα θυμάμαι. Έτσι, από τα λίγη και την έτσι, ώρα. Έτσι, έτσι, τέλος πάντων. Έτσι. Καλά. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω να πούμε ότι όσο για το. Κολλάει. Άμα μιλάω, ρε παιδί μου, αν δεν τα έχω γραμμένα να θυμάμαι τι θέλω να πω, κολλάει το μυαλό μου. Τέλος πάντων, τι να πω, ξέρω εγώ... Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Όχι, όχι, περίμενε, άντε, περίμενε τώρα άντε, που είχε στο μυαλό. Με την Τζέρσι που είχαμε χάσει ένα 0 και μπορούσαμε να χάσουμε μια ταλιρούπα για πλάκα, ναι. Τότε να πούμε, επειδή πηγαίναμε για προτάσμα, ο Λουτσέσκου είχε κάνει rotation, γιατί την Ευρώπη την είχε παρατήσει ο Λουτσέσκου και έβαλε ομάδα μια εντεκάδο χωρίς εντερφόρ. Ναι. Αφού η Τζέρσι άμα ήθελε να μας ρίξει 5 γκολ, μας τα ρίχνει για πλάκα και θα λέγαμε και ευχαριστώ. Αφού ήμασταν όλοι πίσω. Όλοι πίσω ήμασταν. Κάτω από το κέντρο όλοι. 10 άτομα κάτω από το κέντρο. Αφού λέγαμε τι γίνεται. Αλλά ναι. Το είχε κάνει επίτηδες rotation, για να σας το θυμίσω, ο Λουτσέσκου, γιατί παίζαμε την Κυριακή. Άμα θες να το κάνεις επίτηδες, βάει στην ΚΑΠΑ 20 να παίξει και ας τους όλους ξεκούρασέ τους. Τι με λες τώρα, ρε Μενώτη. Ναι, κοίταξε να σε θυμίσω. Επειδή είχαμε 5-5 στο πρωτάθλημα, στο αίτητο το πρωτάθλημα και παίζαμε την Κυριακή με την ΑΕΚ και το μυαλό μας ήταν τι θα κάνουμε με την ΑΕΚ. Όχι τι θα κάνουμε με την Τζέρσι και στον Ισέρο αποδείχθηκε καλά έκανε που έκανε ρωτήσω με την Τζέρσι και κατέβασε εντεκάδο χωρίς εντερφόρο. Δηλαδή σε εκείνο το παιχνίδι ο Πάκο ήταν τραγικός αφού λέγαμε ρε παιδί μου τι Πάκο είναι αυτός. Αλλά την Κυριακή με την ΑΕΚ πάρε τα δύο μπαλάκια των Μπρίγκιο να έχεις να θυμάσαι και χοροπηδούσε ο Χιμένεθ και αυτά. Και ο Μάνταλος και ο Ξεμάνταλος και με τα μανταλάκια και κλαίγανε να πούμε και άμα τι πάθαμε στο πάνω. Γιατί λέγανε πάμε στην Τούμπα για να πάρουμε διπλό. Ποιο διπλό θα πάρεις? Θα σε διπλαρώσω, θα σε κάνω διπλό κυμάκι με πιφτέκια και κρεμμύδια και μουσάρδες. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω φέτος ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, με δύσκολο, αλλά θα το πάρει το πρωτάθλημα γιατί έχουμε και καλή ομάδα. Έχουμε πλήρες ομάδες. Το πρωτάθλημα απλά... θα παιχτεί μέσα στον Παστεραϊκό. Στο επαναλαμβάνω. Άκου τι σου λέω. Έχει με δίκιο ο Μιχάλης αυτό. Πενότι, άκου να σου πω, ο Μιχάλης έχει δίκιο σε αυτό που σου λέει γιατί αν δεν περάσουν από τις αίρες οι τρεις ομάδες. Εσύ θα περάσεις στα πλέον. Θα περάσεις με χίλια. Έτσι. Με χίλια θα περάσεις. Ενώ ούτε η ΑΕΚ θα περάσει εκεί μέσα, ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός. Άμα το δώσεις 2-3 δανεικούς, έτσι. Δυναμώσεις τον Παναθηναϊκό. Το χειρότερο θα είναι το χι. Το κορνέ που πρέπει να κάνουν με τον Πασαριακό γιατί είναι δικιά μας ομάδα. Αυτό είναι αγαπημένη ομάδα. Είναι και ο Γκαρσία δικός μας. Με αυτό λέω. Αυτό λέω ρε Μενώτη. Αυτό λέω. Αυτό είναι τελειωμένο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Θα δούμε. Είδομεν. Μακάρι. Μπορεί με το Λουτσέσκου να γκρινιάζουμε να κάνουμε. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε λιγάκι. Μην κρατάμε τόσο κακία, τόσο κόντρα. Αυτό πειράζει όλο τον οργανισμό. Εγώ πιστεύω άμα δέσει λίγο ομάδα
και ο Λουτσέσκου κάνει λίγο τα σωστά που πρέπει να κάνει και βγάλει αυτή την αντιπάθεια που βγάζει στον κόσμο. Ο κόσμος όλος τρελαίνεται γιατί βγάζει μια αντιπάθεια. Έγινε Μενώτη, να πάρω άλλη μια γραμμή πριν το διάλειμμα. Όλα καλά, όλα θα πάνε καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τρελαίνομαι για σένα, ζω για σένα να πλέω και όλους τους κόσμους. Φιλιά, 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 φιλιά πολλά, φιλιά. Φιλιά πολλά είπα. Πάμε στον επόμενο, έλα πριν το διάλειμμα, καλησπέρα. Τι αυτόματο είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άστα να πάνε. Καλησπέρα, αδερφέ, καλησπέρα. Έφυγε ο Μενώτη. Έφυγε, έφυγε. Τι να κάνουμε. Ναι, ναι. Ανασάγεται και αν σπαλκάρι μου. Έλα, καλησπέρα, καιρό έχω να σ' ακούσω. Τι κάνει ο γιος σου, ρε. Πού να βγούμε στη γραμμή, ρε παιδιά, να πούμε. Ναι, γίνεται χαμός, τι να κάνουμε. Οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι. Εντάξει, βγαίνετε. Όλοι βγαίνετε. Να πάτε καλά. Να είσαι καλά. Ωραία ιδέα σου, Μιχάλη, με το Πανσεραϊκό. Εύχομαι, αν μπορέσει να τον βοηθήσει, να τον βοηθήσει. Μακάρι, για να πάρω πρωτάθλημα, εγώ αδερφέ, εγώ θα είμαι πάλι πάνω. Να ζοριστούν όλοι οι μεγάλοι, θα έλεγα. Εγώ να ναι, έτσι. Εγώ λέω θα χάσουν και βαθμούς εκεί. Εγώ δεν λέω μακάρι, ότι μπορεί μακάρι να τα πάρουν όλα τα παιχνίδια, να τα πάρει Πανσεραϊκός, αλλά δύσκολα θα περάσουν μέσα από τις αίρες. Αυτό που μας δείχνει ο Πανσεραϊκός, έτσι. Και με δύο ακόμα προσθήκες, δώσε δύο δανεικούς στον Πανσεραϊκό. Δυνάμωσέ το να. Και μετά ας έρθουν τα παιδιά να πάνε να παίξουν εκεί μέσα. Θα δούμε, θα δούμε. Από εκεί και πέρα πιστεύω όταν ακούσουμε ότι ξεκινάει το κέντρο, το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟ και ξεκινάει το γήπεδο της Τούμπας, θα μας κάνει ο πρόεδρος πολύ μεγάλη ομάδα και γενικά πιστεύω από εκεί ξεκινάει και ο σύλλογος ξανά από την αρχή για ένα μεγάλο ντεμαράζ. Θα μεγαλώσει ο σύλλογος βασικά. Από εκεί και πέρα Θανάση. Ο μοναδικός προπονητής που μπορούσε να κάνει για τον ΠΑΟΚ, γιατί εμείς θέλουμε προπονητή και όλοι είμαστε προπονητές της Χρυκίδας, πιστεύω για το επιθετικό ποδόσφαιρο είναι ο Μπιέλσα. Αλλά αυτό δεν έρχεται στην Ελλάδα. Ο Μπιέλσα. Πού να έρθει στην Ελλάδα αυτός, αδερφέ, τώρα. Δεν έρχεται στην Ελλάδα. Πού να έρθει, ρε αγάπη μου, πού να έρθει. Συζητάμε, δεν λέμε. Ναι, ναι, εντάξει. Σίγουρα να πω, εντάξει. Για επιθετικό προπονητή που τον έχουμε δει. Πώς παίζει επιθετικά. Ναι, ξέρουμε πώς παίζει επιθετικά. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε, έχει και αυτός έχει και διαφορετική τακτική και δεν παίζει ένα στυλ μόνο. 4-4-2 παίζει. 4-4-2. Και 3-5-2. Και 3-5-2. Και 3-5-2. Και 4-2-4 παίζει, Μιχάλη. Ναι. Δηλαδή είναι φουλ επιθετικό. Ναι, είναι φουλ επιθετικό. Ναι, ναι. Κατέχει το επιθετικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ και είναι σε τι ομάδα θα πάει, τι αρχή θα κάνει. Άμα κάνει καλή αρχή. Τους παίρνει όλους παραμάζωμα. Μα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι ο Λουτσέσκο είναι προβλέψιμος. Ξέρει πώς θα παίξεις. Όλοι. Και η Κουτσή Μαρία ξέρει πώς θα παίξεις. Θανάση, πιθανόν με τους παίκτες αυτή τη στιγμή που έχουμε. Τώρα γίνουν 2-3 καλές μεταγραφές. Να δούμε. Πιστεύω θα πάει και πιο επιθετικά η ομάδα και δεν θα έχει 5 λεπτά, 10 λεπτά αδράνειας. Αλλά δεν είναι και άσχετος. Είναι προπονητής, παιδιά, εντάξει. Γιατί βγαίνουν πολλοί και λένε, πιθανόν το μικρό θα το βάλει όταν μπορεί. Μπορεί να φοβάται να μην τραυματιστεί, πολλά παίζουν στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα ταλέντο το οποίο κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, ήρθε η Μίλαν το καλοκαίρι και πρόσφερε 2 εκατομμύρια χωρίς να παίξει μπάλα το παιδί αυτό να τον πάρει. Και δεν το δώσαμε. Σημαίνει ότι θα τον κάνουμε παίκτη ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Για τον Κουλιαράκη λες. Όχι ρε. Όχι ρε, για το. Για το σεντερφόρ λέει, το τζίμα ρε. Για το σεντερφόρ, για το τζίμα. Α, ναι. Για τον Κουλιαράκη δεν θέλει Μίλαν, γι' αυτό λέω. Και τον Κωνσταντέλια. Ναι. Τους τρεις. Ναι, 15 εκατομμύρια δεν είναι Μίλαν για τον Κουλιαράκη. Και έδωσε ένα ποσό να τον πάρει χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο το παιδί. Ναι. Το έχει δει από την Εθνική Νέων. Για να τον κρατάει και να τον παίρνει αποστολή. Θα τον βάλει, θα παίξει. Εντάξει, θα και του Λίρατζι παίρνει αποστολή, αλλά. Μακάρι, ρε φίλε, να τον βάλει και τον Λίρατζι. Μακάρι, αυτό λέω εγώ μαζί σου είμαι, αδερφέ. Μακάρι, να μην μακάρι. Όλοι εμείς που βγαίνουμε και μιλάμε για ποδόσφαιρο, για να γίνεις ποδοσφαιριστής, θέλει υπομονή και πολλή δουλειά. Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Πιθανόν εσύ, σαν ποδοσφαιριστής στην καριέρα σου, όταν ξεκίνησες, να σε βοήθησε το ταλέντο. Γενικά δεν είχες συμπαίκτες, δεν είχες Μιχάλη συμπαίκτες. Εντάξει, τα παικταράδες όλοι δίπλα μας. Και χαθήκανε.
Γιατί δεν είχαν υπομονή και δεν μπορούσαν να περιμένουν ποτέ. Κοίταξε, εμείς να σου πω κάτι. Άκου να σου πω. Όταν εμείς πήγαμε να παίξουμε, είμαστε ένας και ήταν Έλληνες και ξέρετε τι κάνω και σε βοηθήσαν. Και όπως και Μιχάλη, όπως ξεκίνησε μέσα στο Ισέρα και είτε το 6-1, όπως εγώ ξεκίνησα στο Παναθηναϊκό μικρός, είχε παιχταράδες μέσα. Και έτσι εμείς βαφτιστήκαμε, αλλά είχαμε δίπλα μας βουνά. Και μετά γίναμε κι εμείς κάποια στιγμή βουνά, αλλά τότε είχαμε βουνά ποδοσφαιριστές. Έτσι, έτσι. Ονόματα, παιχταράδες και. Να παίξει, ρε φίλε. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει να παίξει σε μια ομάδα που ήταν τελευταία και να σου πούνε μπες και εσύ μέσα, κάηκες. Ενώ μπήκε στον ΠΑΟΚ και σου λέει ο Λίμπερξ, λέει με τον Μιχάλη. Μιχάλη, μπες μέσα με τον Ολυμπιακό γιατί έχεις 10 πουλάρια, μπαίνεις κι εσύ και μπα, φαίνεται και το ταλέντο σου. Άμα ήταν οι άλλοι απαράδεκτοι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Έτσι ακριβώς. Κλείνοντας, να σου πω ένα παράδειγμα, να καταλάβει ο κόσμος. Έλα καμιά μέρα από το ραδιόφωνο να σε δούμε, να τα πούμε από κοντά. Περάσω, θα σε βρω. Περίμενε, ρε, άλλαξε και τηλέφωνο, τι έγινε. Τελείωσε ο χρόνος, πήγαμε αλλού. Α, εντάξει, άρα θα έρθω να σε βρω από το πρόσωπο. Εντάξει. Θα πάρω και το μικρό τώρα, είναι φαντάρος, ρε. Άντε, να το χαίρεσαι, είναι τόσο πολύ μεγάλος και αυτός. Κάτι τελευταίο. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θέλω να το θυμηθούν όλοι όσοι παρακολουθούν τον ΠΑΟ. Κάποτε είχαμε τον Ιγκαρσόν και ήταν πάντα αποστολή. Τον πήρε χρόνο και πολύ χρόνο να γίνει βασικό στην 11η. Όπως ο Βαρέλα. Όπως ο Βαρέλα. Ναι, καμιά φορά μην βγάζουμε. Αλλά ήταν ο Κρέσπο με τον. Εντάξει, και ο Κρέσπο δεν ήταν στην αρχή καλός. Και για τον Κρέσπο τα ίδια λέγαμε. Ας. Και όμως είχε μεγάλο. Όχι, λέω, ήταν η διάδα. Ναι, ναι. Έπαιξε, παιδιά. Περίμενε όμως να έρθει η σειρά του. Έγινε παιχταρά μου και 32 πήγε. Με βάζουν χέρι εδώ, Δανασάρα. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Μένετε εδώ. Στο Λίμπερο 107 και 4 επαερχόμαστε πολύ πολύ γρήγορα. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Έλα ρε, γιατί. Άκου να σου πω τώρα, βλέπω τώρα μέσα στο στούντιο και βλέπω τα μάτς. Ναι. Να δεις τι είναι η μπάλα, ναι. Και μερικές φορές, ναι. Βλέπω τώρα τις φάσεις που έχουμε εδώ την τηλεόραση. Πρόσεξε. Είναι το παιχνίδι Μπενφίκα Σπόρτη Λισαβόνα στο 93, ναι. 0-1. Ναι. Στο 93, ναι. Πρόσεξε. Στο 94 γίνεται 1-1, τώρα που το θυμήθηκα και το βλέπω. Ωραία. Και στο 96 και κάτι γίνεται 2-1. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Να τους βάλεις εκεί πώς. Τα λεφτά, να πάρεις τα λεφτά. 100 ποσοστό που να φαντάσεις τώρα, ναι. Σε 2 λεπτά 2 γκολ, ναι. Αδερφέ. Πέτα 3 ευρώ, ρε, 100 σταρικάκια. Πάμε σε γραμμούλες γιατί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και περιμένουν και δεν θέλω, έλα. Πάμε. Πάμε, έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Γεια σου, πρόεδρε. Γεια σου, Μιχαλάκη, γεια σου, Θανασάκη. Γεια σου, πρόεδρε. Γεια σου, πρόεδρε. Εσύ, Θανασάκη, δεν είσαι στο στούντιο. Στούντιο είμαι εδώ, αλλά απλώς τώρα έχω λίγο με το μικρόφωνο κάτι το φτιάξα. Ναι, για σαν ακούγεις από μακριά. Να πω λίγο, ρε, ήθελα πολλά πράγματα να πω. Περιμένω 28 και 35, λέει, αναμονή. Δεν παραπονιέμαι. Λέω για τον προηγούμενο καλοπροαίρετα. Όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν σε εμποδίζει κανένας, ρε φίλε, να πάρεις τηλέφωνο. Αν δεν έχεις υπομονή, τι να σε πω. Εντάξει, να μιλάμε για τους ακροατές, πρόεδρε, εντάξει τώρα, για αυτή ναι, υπομονή. Ναι, ναι, υπομονή. Εγώ το λέω επειδή υπομονή όλοι, όλοι, όλοι. Ξαφέρει, βέβαια. Εντάξει, ναι. Τι να κάνουμε. Όχι αυτό και κάτι ψηλά. Δεν πειράζει. Φταίμε και εμείς τώρα γιατί αφήνουμε να μιλάμε. Φταίμε, τους κρατάμε λίγο. Μας, δεν πειράζει, ρε φίλε. Ροή, εγώ ροή. Δεν το λέω. Δεν το λέω για αυτό το λόγο. Να μην παραπονούμαστε, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, το ένα περιμένοντας. Λοιπόν, πας περιπτώσει, ήθελα να πω το εξής τώρα. Εσύ ξέρουμε ότι μας αγαπάς, πρόεδρε, εσύ ξέρουμε ότι μας αγαπάς και θα περιμένεις, εντάξει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς, Αρασάκη. Λοιπόν, για τον Τζίμα, για τον Στέφανο, λέω ότι όταν κάνεις ακριβές μεταγραφές στην ίδια θέση με ένα παιδί που έρχεται από τις ακαδημίες, οι προπονητές συνήθως το έβλεπα αυτό και σε εμάς. Και σε εμάς όταν ήμουν εγώ, ναι. Τη γάμα εθνική που ήμασταν, ναι. Ναι. Και πιο κάτω στο τοπικό. Δεν οι προπονητές θέλουν τις μεταγραφές έτοιμες έτσι. Για να μην έχουν σχόλια απ' έξω. Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Πρόεδρε, και, έτσι είναι. Ναι, ναι. Και αυτό θέλω να σε πω. Το πριν μέρες είχα κάνει μια, είχα πει σε μια συζήτηση που είχαμε, είχα κάνει παρέμβαση κι εγώ στον προπονητή, ναι. Για δύο παίχτες, πιτσιρικάδες που ήταν. Και όμως δικαιωθήκαμε, φίλε μου. Τον καλέσαμε στο διοικητικό, του είπαμε έτσι και έτσι. Λοιπόν, ο ένας εντάξει, από αυτούς πήρε δύο μεταγραφές. Άλλο τώρα στο τεχνικό πρόεδρε, άλλο το επαγγελματικό τώρα. Ναι, όχι, να σου πω λίγο, ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
Ο ένας ο ποδοσφαιριστής πήρε δύο μεταγραφές σε Άλφα Εθνική. Σε πολύ μεγάλο σύλλογο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν έπαιξε τώρα, Εθνική. Δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα γιατί μας έχει σε όλα μέσα. Έτσι. Κύπελο μέσα, Conference Link μέσα, πρωτάθλημα μέσα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εντάξει. Και αν θυμάστε, λέγαμε και ακόμα που ήσασταν μαζί, Θανασάκη, με τον Μιχάλη πάλι. Πάλι εμείς φωνάζαμε για τους πιτσιρικάδες. Ναι, ναι, ναι. Και δικαιωθήκαμε, ναι. Όχι μόνο εμείς, και ο προπονητής. Και ο προπονητής και για τον Γιαννούλη που είμαστε, ναι, με τον Μιχάλη, είχαμε βγάλει τα λαρίγκια. Γιατί για τον Λίρατζι, τι, δεν φωνάζαμε για τον Λίρατζι. Βέβαια, για όλα τα παιδιά. Και δικαιωθήκαμε. Που εμείς, να σου πω κάτι, πρόεδρε. Ναι. Εμείς με τον Μιχάλη, ναι, δεν έχουμε από κανέναν υποχρέωση, έτσι, να το ξέρεις. Εμείς ό,τι βλέπουμε, λέμε. Αυτό λέμε. Γι' αυτό και έχετε και μεγάλη ακροαματικότητα, φίλε, γιατί. Λυπάμαι που το λέω, έκανα το Σάββατο να ακούσω λίγο αθλητικά από τα ραδιόφωνα που δεν ακούω, ειλικρινά σου το λέω, μόνο το βράδυ κατά τις 5 κάτι επαναλήψεις βλέπω, ακούω και έχω σαλτάρει. Δηλαδή τέτοια αντιπαλότητα, ούτε οπαδικά ραδιόφωνα να ήταν, παιδί μου. Μπας περιπτώσει, να μην, άλλα ήθελα να πω, τρώω το χρόνο τώρα, ναι. Άντε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Έλα, αδερφέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάση. Έλα. Είσαι πρώτη μου στη Θέρμη, ρε. Πώς δεν πήγες δήμαρχος να σε ψηφίσουμε. Είναι ο Παπαδόπουλος, παίρνει 80% που να το πιάσει. Παπαδόπουλος, 30 χρόνια είναι, ρε, γάμο. Φτάνει. Το ξέρω. Εντάξει, άμα κάνει καλή δουλειά, αδερφέ. 16 χρονών ήμουν όταν παντρεύτηκε. 16 χρονών ήμουν όταν παντρεύτηκε. Εντάξει, αδερφέ, άμα κάνει καλή δουλειά, άμα κάνει καλή δουλειά, γιατί να μην είναι. Να είναι αυτοί που κάνουν. Για το... Έλα. Πρέπει να πάρει ο Γιώργος Σαββίδης στην ομάδα. Εντάξει, αδερφέ, το ίδιο είναι. Τι Γιώργος Σαββίδης. Πρέπει να πάρει ο Γιώργος Σαββίδης στην ομάδα. Μαζί είναι, πατέρας και γιος τώρα. Σαν μαζί. Ζει εδώ, τα ξέρει όλα τα πάντα, τον αγαπάει ο κόσμος όλος, ξέρει από μπάλα. Το χαρτί όμως το έχει ο μπαμπάς, αδερφέ. Βάλει πάντα χαρτί... τα λεφτά. Μα άμα δεν έχεις χαρτί, το χαρτί. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, σύντοτα παίζατε, είχε λεφτά. Γι' αυτό δεν παίρναμε τίποτα. Γι' αυτό δεν παίρναμε τίποτα. Γι' αυτό δεν παίρναμε τίποτα, ρε αδερφέ, γι' αυτό δεν παίρναμε τίποτα. Άμα είχαμε εμείς... είχαμε, τι είχαμε. Είχατε την καλύτερη ομάδα, την πήρατε είχαμε, και τον κόσμο. Άμα είχαμε και, και μεταγραφές, κόσμο είχαμε 100% τώρα. Διπλάσιο κόσμο, διπλάσιο κόσμο είχαμε. 25.000, εμείς είχαμε 45.000. Τα διπλάσιο κόσμο είχαμε. Πρέπει να πάρει ο Γιώργος Σαββίδης την ομάδα, 50. Να και 50. Εντάξει τώρα, δεν είχαμε μεταγραφές καλές. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ο Μιχάλης είπε μια κουβέντα. Καλό παιδί ο Γιώργος, αλλά άλλος έχει τα λεφτά. Έτσι είναι, ρε φίλε, τι να λέμε τώρα. Μεταγραφές, μεταγραφές, ρε Θανάση. Ο Ιβάν την ομάδα θα πληρώνει πάλι και θα ξέρει και πληρώνει. Μεταγραφές τώρα δεν ξέρει ούτε από μπάλα, ούτε από μπάλα, ούτε ξέρει τι πληρώνει. Πάντως αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έτσι πως είναι στο Κόφερας, γιατί το έχουν, είναι μέσα στα 10 φαβορί. Άρα, εάν θα κάνει ο ΠΑΟΚ δύο κινήσεις καλές, οι οποίες να είναι καλές, το εννοώ αυτό, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει και τελικό. Αλλά να είναι καλές οι κινήσεις του που θα πάρει. Τι κάνεις, μεταγραφές. Μεταγραφές θέλει, ρε Θανάση. Αυτές οι δύο μεταγραφές οι οποίες να είναι ουσίας, Μιχάλη. Εντεκάδα, έτσι, μπράβο. Εντεκαδάτη. Μαζί σου. Μαζί σου είμαι. Σαν το Γούναρη. Σαν το Γούναρη τότε που παίζατε. Ας το Γούναρη, ρε. Γιατί. Ας είμαστε τώρα. Αδυναμία του Μιχάλη. Άσε με τώρα ήρεμος. Ρε ήρεμος είμαι, άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Κάτσε ρε Μιχάλη, γιατί το καλύτερο δεξί μπακ ήταν τότε. Σαν το Μάτο, το Μάτος πες, σαν το Μάτος. Το Μάτος πες, μια χαρά. Είχε κι άλλους, είχε κι άλλους. Τι να λέμε τώρα τα ονόματα. Το 2-4 πόσο έδινε, Θανάση, ξέρεις. Ποιο? Το 2-4. Το 2-4 Ολυμπιακός πάω. Το Ολυμπιακός πάω. Γύρω στο 100, 150. 150. 2-3 το 604-1 δεν βγήκε πάλι. Από κοντά ήσουνα. Κοντά ήμουνα, ναι. Εγώ ξέρω, Θανάση.
Είναι, τα πιάνει τα αποτέλεσμα. Ξέρεις, μπράβο, την Αντωνίδα. Μπράβο, 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 μπράβο. Εκεί μπράβο, στην Αθηνά μπράβο, που πηγαίναμε, τα παίζαμε αυτά. Ξέρει ο Θανάσης. Έγινε, αδερφέ, να σε καλά. Περιμένουν γραμμούλες. Φιλιά πολλά. Έγινε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο επόμενος. Ναι. Και συγγνώμη που περιμένετε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Μιχάλη. Ναι. Έλα, Βασίλη, είμαι από Πρέβεζα. Έλα, ρε Βασιλάρα. Έλα, ρε Βασιλάρα. Ακούς, θα σου πω ένα ωραίο, έχω το κινητό μπροστά. Έχω 47 λεπτά. Ο συντονιστής, πρόσεξε με λίγο τώρα. Ναι. Ο συντονιστής στις γραμμές που σας δίνουν είναι πολύ άκυρος πάντως. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι Μαριλής, ρε αδερφέ. Σε περνάει μέσα. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη. Δίνει, πρέπει να δίνει προτεραιότητα με αριθμητικά. Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Η Μαριλής τα δίνει εδώ στην ηχολήπτρια τη Νικολαίδου και η Νικολαίδου πατάει έναν, ρε παιδιά. Προτεραιότητα είσαι. Αυτό κάνουμε, Βασιλάρα. Ακούστε, Μιχάλη μου. Ναι, δεν φταίνε τα κόρα τα παιδιά. Να έχει 47 λεπτά και να μου ανοίξει γραμμή. Δεν φταίει η Νικολαίδου τώρα πόσα είναι τα λεπτά. Έχει πέσει και στο διάλειμμα, ρε Βασίλη. Έχει πέσει και στο διάλειμμα, ναι. Γι' αυτό. Τι να κάνω. Έχω ξεκινήσει από τις 5. Βασίλη, τώρα θα με βγει και ο επόμενος και θα πει, ρε παιδιά, και εμείς περιμένουμε και γίνεται χαμός. Έλα, Βασιλάρα. Χίλια συγγνώμη, αλλά. Άκου. Ναι. Άκου να σου πω κάτι. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Ναι, ξέρω, ρε Βασίλη, αλλά. Συντονίστρια τηλεφωνικού κέντρου, γιατί είναι άδικο, καλά που έχω απεριόριστη κλίση και σας ακούω πώς το λένε, τηλεφωνικά. Τίποτε, αυτό είναι το παράπονο μου. Άλλα ήθελα να πω, απλά θέλω να την συνετίσετε, να είναι πιο προσεκτική. Μα δεν φταίνε τα παιδιά, σου λέω. Δεν φταίνε τα παιδιά, ρε. Ποιος δίνει τη γραμμή σε εσάς. Γίνεται, έχει πολλές γραμμές και τις δίνει μία-μία. Έχει προτεραιότητα, να σου πω κάτι. Και αυτός ο προηγούμενος, και αυτός περίμενε. Και ο πιο προηγούμενος, και αυτός περίμενε. Τι να κάνουμε, δηλαδή, πρέπει να λίγο να ελέγξουμε το χρόνο. Σε εσάς, κατάλαβες. Δηλαδή, ναι. Μιχαλή. Σας το λέω για καλό, καμάρι μου. Ναι, το λέω ξέρω για... ρε Βασιλάρα μου, ξέρω. Δεν είπα εγώ κάτι το αντίθετο. Ξέρω ότι το λες για καλό. Ο πρόεδρος είχε 20 λεπτά, είπε έτσι. Ναι. Και εγώ ήμουνα στα 40 εκείνη τη στιγμή. Αυτό θέλω να πω. Πώς γίνεται αυτό. Είναι λίγο πιο προσεκτική στις γραμμές. Πώς γίνεται αυτό. Και τίποτε άλλο. Για να μπορούμε να λέμε τις απόψεις. Πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο γρήγοροι, ρε Βασίλη, αλλά τι γίνεται. Παίρνετε να μιλήσετε. Άμα σας πούμε κλείστε το. Αμέσως σφίξκεστε. Ναι. Εντάξει, να λέμε τρίλεπτα, τετράλεπτα, εντάξει, αλλά το θέμα είναι εσείς πρέπει να το καταλαβαίνετε, όχι εμείς. Πάμε στον επόμενο. Έλα, ο Βασίλης έχει δίκιο, αλλά πώς θα το κάνουμε τώρα. Τι να πούμε. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Γεια σας, Αριστίδης. Γεια σου, ρε Αριστίδη. Γεια σου, κύριε Αριστίδη. Μιχάλη, σωστά είπες. Πως το πρωτάθλημα θα κριθεί από στα Σέρας. Αλλά μην ξεχνάμε, θα περάσουμε εμείς εύκολα από τα Σέρας. Να σου πω υπάρχουν κάτι. Υπάρχουν και ανοιχτοί λογαριασμοί. Να σου πω, εντάξει. Σε αυτό έχεις δύσκολο μάτσι είναι. Μην το λέμε ότι είναι εύκολο μάτσι. Δύσκολο μάτσι είναι. Ναι. Άφησε μου να ολοκληρώσω. Ναι. Υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί του Παυλάρα με το Ρουμάνο. Υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί με κάτι παιδιά που αδικηθήκανε. Κάτι στραβή, κάτι ο Αντρόγκο, κάτι άλλα παουξάκια. Αυτοί νομίζω ότι... Κύριε Αριστίδη, αυτοί νομίζω στο συμβόλαιό τους δεν μπορούν να παίξουν με τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Όχι, ελεύθερος έφυγε ο ένας και ο άλλος. Και οι δύο. Ναι, αυτά τα παιδιά θα τα κάνουν σίδερα. Γιατί δεν τα είδε ο Ρουμάνος καθόλου. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί να είναι εκτός εντεκάδου. Να μην παίξουνε. Καλά είναι να παίξουνε για να φορέσουνε γυαλιά σε κάποιους. Αυτό είχα να πω. Να σε καλά, κύριε Αριστίδη. Να σε καλά, να σε καλά. Κάποια στιγμή λέει σωστά πράγματα, Μιχάλη. Όσες φορές έχει πάρει. Κοίτα κι εσύ. Αλλά λέμε ότι ο παίχτης τώρα, ο Χατζηστραβός και αυτά, τώρα εντάξει ο Γκαρσία... Θα πάει να δώσει το πάθος αυτού που είδε στις άλλες ομάδες να κερδίσει με τον ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω. Εντάξει, προπονητής του Πασεραϊκού είναι, ρε Θανάση. Δεν θέλω να ακούω τέτοια δώρα στον αέρα. Κατάλαβες. Τι να πει, να κάτσει να χάσει δηλαδή. Εσύ θα καθόσουν να χάσει. Συγγνώμη, εσύ τι λες τόση ώρα. Ότι πάει να κερδίσει, ότι να κερδίσει την ΑΕΚ και αυτά και να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ μέσα στις Σέρες. Δηλαδή, ο Παυλάρας, εντάξει, δεν θα είναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι.
το πάθος που βγάζει με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό. Εγώ, και με τον εγώ δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το μάτς τώρα απέναντι το Κυριακάτικο μετά, μετά τη Γαλλία. Δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, okay. Θα το δω και δεν θα βγάλει το πάθος αυτό που βγάζει αυτή τη ομάδα. Παίξει με τον πάγκο. Δεν μπορείς να μπει στον ποδοσφαιριστή, μην παίζει. Όχι. Δεν γίνεται. Αλλά στον πάγκο δεν μπορεί να είναι εκνευριστικός. Αυτό, θα αυτό με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Εγώ πιστεύω ούτε θα σηκωθεί. Εγώ πιστεύω ούτε θα σηκωθεί. Θα κάτσει στον πάγκο να τελειώσει το μάθημα. Θα σηκωθεί, αλλά δεν θα είναι εκείνο που είναι με τη. Με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Πάμε στην γραμμή μας, βρίζουν. Έλα, έλα. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα, Γιώργια. Έλα, ρε, κύριε Κώστα. Τι γίνεται, καλά. Κώστα, ρε, Μιχάλη, άστα, κύριε Κώστα, λες και εντάξει, είμαστε. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει, εντάξει. Ναι, Κώστα, Κώστα, πρόβλημα, ναι. Λέω εγώ, Μιχάλη. Κωνσταντίνε. Πρόβλημα, σε λένε όλοι. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, εντάξει. Ωραία συζήτηση και σήμερα. Πιάσαμε λίγο τις θέσεις των ομάδων και τα σεντρεφόρια. Εγώ θα ρωτήσω για μια άλλη θέση και θέλω να το σχολιάσετε και δεν θα κρατήσω άλλο ναι, το γιατί ναι. Έχουν δίκιο και οι φίλοι ναι, για ναι. Τον τερματοφύλακα. Έχουμε δεύτερο τερματοφύλακα. Έχουμε τον Ζίβκοβιτς. Εντάξει, λέμε για τον Ζίβκοβιτς, αλλά βλέπω τώρα ότι οι άλλες ομάδες και η ΑΕΚ έχει δείξει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν έτοιμο πόλεμο. Εμείς έχουμε δεύτερο. Αφού δεν τον βάζει. Συγγνώμη λίγο, ρε. Κωνσταντίνε, άμα δεν τον βάζει να παίζει το παιδί, πώς να τον έχει σε φόρμα. Δεν πρέπει να πάρουν παιχνίδια. Αυτό και εγώ και για τον Τζίμα τι λέω. Παιχνίδια θέλει. Ο Μιχαηλίδης τι θέλει. Παιχνίδια θέλει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές για να είναι σε φόρμα θέλουν παιχνίδια. Άμα έχει να παίξει ένα χρόνο, θα τρέμουν τα ποδαράκια του, μην κάνει καμιά βλακεία. Μιχάλη, ο τρίτος ο τερματοφύλακας, ένα παιδί νέο που είχαμε, που το έχουμε χρόνια και δεν το έχουμε δει καθόλου. Μόνο αυτό δεν είναι. Ποιος είναι? Πού να ξέρω. Ο Ταλιχανίδης είναι ο Ταλιχανίδης. Ναι, ρε Θανάση, μα το ακούμε και το έχουμε ξεχάσει το όνομα αυτό, ρε παιδί. Εδώ δεν. Δηλαδή, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Εδώ δεν βάζει το δεύτερο να δούμε. Το Ζίβκοβιτς να τον έχει σε φόρμα. Το δεύτερο, πες ο Παναγιώτης, χτύπα ξύλο το παιδί. Ναι, χτύπα ξύλο. Περιμένετε να δούμε το τρίτο. Εδώ δεν βάζει το δεύτερο, ρε παιδιά. Περιμένετε να βάλει το τρίτο. Μιχάλη, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω, μερικά πράγματα. Όχι, έχει δίκιο, Μιχάλη. Άλλο... Πρέπει... Συγγνώμη λίγο, Κώστα. Ναι. Αυτή τη στιγμή για τερματοφύλακα, αν γίνει κάτι, λέμε, ο παίκτης έχει να παίξει ένα χρόνο. Ούτε σε φιλικά δεν τον εβάζει να παίξει το. Πώς θα γίνει, ρε παιδί μου τώρα. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν ξέρω ο άνθρωπος τα γάντια να φορέσει. Μαζί σου είναι κάτι άλλο. Για αυτό που είπατε. Αυτό που είπα και εγώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κωνσταντίνε, για το Λίρατζι. Πες ότι τραυματίστηκαν τα δύο μπακ. Τι θα γίνει, ρε, ποιο θα βάλει. Πώς θα γίνει. Δηλαδή να μην τον έχω έτοιμο εγώ αυτόν ανά πάσα στιγμή. Αν είναι έτοιμος δεν πρέπει να πάρει κανένα παιχνίδι. Με αυτό λέω, τι να κάνει. Άσε να μια αλλαγή. Βρε, άσε να φωνάζουμε αυτό εμείς, που είπατε για το Βιερίνια. Ναι, ναι, εντάξει, σας ακούει. Σας ακούει 100%. Και καλά είναι να ακούει για να παίρνει και γνώμες. Για το Βιερίνια, εγώ θα τον ήθελα τεχνικό διευθυντή. Και εγώ γιατί είναι ένα παιδί για αυτό το είπα, που έχει γνώσεις, που αγαπάει την ομάδα για αυτό μας. Το είπα. Αγαπάει την ομάδα αυτό μας. Το είπα, είχαμε μπότος, ρέμπε και ιστορίες. Άμπραβο, Μιχάλη, είχαμε μπότος, ρέμπε. Ξέρω εγώ και δεν κάναν τίποτα. Θα τον πονέσει τον παίχτη που θα το φέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είπα αυτό τον παίχτη, στην... αυτό το παίχτη που θα φέρει, τουλάχιστον θα είναι καλός παίχτης και θα παίξει κιόλα. Γι' αυτό το είπα. Μια χαρά το χρόνο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. 100%. Λοιπόν, χαιρετώ αδέρφια, να είστε καλά. Να δούμε και τ' άλλο, Μιχάλη, όμως, ότι κοίταξε να δεις ότι είναι λεπτό το θέμα του. Αν δεν βγουν οι παίχτες, τι θα γίνει. Εντάξει τώρα να σε πω κάτι, ρε Θανάση, τώρα εσύ περιμένεις. Και την άλλη πλευρά. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Η μεταγραφή είναι λαχείο. Ναι. Εδώ ολόκληρο ο Ρας πήγε στη Γιουβέντους και δεν έπαιξε. Ο Ρας, το θυμάσαι τώρα. Πώς δεν το θυμάμαι, Ιαν Ρας, το σεντερφόρ. Και δεν έπαιξε στη Γιουβέντους. Ναι. Που έβαζε στην Αγγλία 50 γκολ το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Κοίτα, αυτόν τον παίχτη που θα φέρει τώρα ο Βιερίνη, άμα γίνει τώρα αυτό που λέμε έτσι, άμα πάει τεχνικός διευθυντής με το καλό, δεν ξέρω τι θα κάνει, έτσι. Εγώ τον έχω εμπιστοσύνη πάντως, Θανάση, ότι θα με φέρει καλό παίχτη. Τώρα, άμα δεν του βγει ο παίχτης, θέλει και λίγο υπομονή. Για να τον είδε ο Βιερίνη, δηλαδή παίζει τόσα χρόνια μπάλα, θα είδε κάποια στοιχεία. Δεν μπορεί να τον φέρει έτσι από άλλον μάνατζερ, πάρ τον αυτό να με κλειστά μάτια. Σίγουρα θα δει και αυτός κάτι. Και ξέρει να κρίνει. Παίζει 100 χρόνια μπάλα και αυτός, σαν και εμάς, έτσι, κάτι θα είδε. Κάτι θα δει για να φέρει ένα τέτοιο παίκτη. Πάμε στη γραμμή, μας βρίζουμε. Δεν έχουν πέσει οι γραμμές, τις έκλεισα όλες γιατί είναι και 55 και θα πεις 3 λεπτά κάτι, εσύ κοιτάξει. Και 2 λεπτά εγώ θα πω για το, για το Τσιμπουρομεζέ εδώ το Χουκ, το Σπορ Καφέ, το Σωτήρι και το Βασιλάρα εκεί και θα κλείσουμε. Είναι, βλέπω ένα παιχνίδι της Κάπα, δεν λέω σε ποια Κάπα. Ναι. Είναι ένας παίκτης, ναι. Παίρνει την μπάλα,
μπαίνει μέσα, τη χάνει. Ναι. Δεύτερη φορά ο παίκτης την ξαναπαίρνει την μπάλα ο ίδιος, μπαίνει προς τα μέσα που είναι τα στόπερ και τα αμυντικά χαφ, την ξαναχάνει την μπάλα. Ναι. Προπονητής τώρα του ΠΑΟΚ μπροστά μου. Ναι. Τρίτη, ξανακάνει το ίδιο. Το ίδιο πράγμα. Ναι, άκουσε. Και λέω εγώ τώρα εκεί που μιλάμε. Ρε παιδιά, λέω, αφού αυτός ο παίκτης κάνει τρεις φορές το ίδιο πράγμα, λέω, γιατί δεν σηκώνεται ο προπονητής να τον κάνει παρατήρηση. Να του πει κάτι και να του πει, ρε Παναγιώτη, δεν σου βγαίνει αυτό. Δεν σου βγαίνει, πού πας, ρε αγόρι μου. Και μετά ασχολείται αυτός και λέει, να ο Δημόπουλος δεν είναι. Μα ο Δημόπουλος το βλέπει, οι άλλοι δεν το βλέπουν. Σωστό. Κακό. Σωστό. Εμείς που πάμε στο γήπεδο βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Ποιος μπορεί και δεν μπορεί. Άρα, όταν το λέω εγώ, σε πειράζει γιατί το πάω εγώ. Σε λέει ο προπονητής σου λέει, σιγά να μην το είδαν αυτό. Έλα όμως που ήταν ο Θανάσης Δημόπουλος εκεί και το είδε. Τι να κάνει. Μα και λέω εγώ τώρα εκεί που κάθομαι. Ρε, τρεις φορές το ίδιο πράγμα δεν βλέπω ότι δεν περνάει ανάμεσα στα αμυντικά χαφ και στα στόπερ μπάλα. Πώς θα περάσω. Μήπως βλέπει με τα μαλλιά και αυτός. Λέω, δεν ξέρω ποιος είναι, ρε φίλε. Λέω. Κοιτάξτε, δεν σηκώθηκε να του πει τίποτα, δεν σηκώθηκε να του πει, έλα εδώ, ρε. Μετά, έλα όταν με ακούει εμένα, με ακούει εμένα. Α, τότε πήγε. Τότε σηκώνεται και του μιλάει. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Κατάλαβα. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ πάντως, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι ο κόσμος συμφωνεί σε αυτά που λέμε στα περισσότερα. Εντάξει, και όντως πιστεύουν ότι σε αυτά που λέμε τώρα για τον Βιερίνια, λέμε για τον Λίραντζιν. Ότι ο Λίραντζιν είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να παίζει, πρέπει να τον έχει ζεστό. Όχι, δηλαδή, πρέπει να παίζει. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να παίζει. Να είναι ζεστό, έτσι. Άμα το χρειαστεί, να τον έχει. Έτοιμο πόλεμο, αυτό λέω εγώ. Μπράβο. Δηλαδή τώρα που με έβαλε στο Βιερίνια. Που με έβγαλε στον Βιερίνια και με έβαλε δεξί μπακ το Κετζιόρα και τον είχε στον πάγκο. Ε, τι τον παίρνει, ρε, άστο, μην τον παίρνει δεξί κοσάδα, ρε. Τι τον βάζει, αν του πα τα νεύρα, δηλαδή, και αν τον βάλει το παιδί, τι αποδώσει. Θα τρέμουν τα πόδια του. Θα λε, μετά... μην κάνω κανένα λάθο. Ε, τι, μπαμπαρά είναι αυτή. Μα και μετά σου λέει, απέξει το πέρο Κετζιόρα. Δηλαδή, ναι. είναι διπλό ταμπλό Κετζιόρα. Ξέρω εγώ, τότε α παίρνει ένα παίκτη για. Α παίρνει ένα παίκτη για όλες τις θέσεις τότε. Ξέρω εγώ, για σεντερφόρ, για τερματοφύλακα, για δεξί μπακ. Ας έχουμε ένα τέτοιο παίκτη. Ξέρω εγώ τι να πω. Πάντως για τον τερματοφύλακα έχεις δίκιο ότι πρέπει κάποια στιγμή να του δώσει κάποια παιχνίδια. Γιατί αν γίνει κάτι, χτυπά ξύλο. Ε, αυτό λέμε, λέμε ότι αυτός ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Γιατί έξω τώρα είναι πόσο κοινό. Αυτός είναι ικανός. Αυτός είναι ικανός να βάλει τον Κετζιόρα τερματοφύλακα και να έχει τον Ζίβκοβιτς στον πάγκο. Να τον πει, άντε ρε, παίξε εσύ, ρε αγόρι μου. Τι είδαμε τώρα. Βλακής, τραυματίζει Κουτάρσκι, χτυπά ξύλο. Απέξω και Κετζιόρα, ρε. Τι που λες τώρα σήμερα. Εντάξει, αυτό και λίγο πλάκα να γελάσουμε, παλικάρια μου. Έτσι και λίγο πλάκα να γελάσουμε. Ακούς το τερματοφύλακα, λέμε το Ζήφκο, τον βλέπω και όταν πανηγυρίζουμε τα γκολ. Ναι. Εντάξει, και αυτό το ζει το ματς. Όχι, όχι, το ζει, σηκώνεται, πανηγυρίζει. Ναι, ναι, το ζει το ματς. Το ζει. Εγώ τον παρακολουθώ πολλές φορές. Παίρνει 700-800 χιλιάρικα, μην νομίζω ότι δεν παίρνει τίποτα. Εντάξει, τον πάγο παίζει, ρε φίλε. Είδε κανένα ξένο να παίρνει πιο λίγα λεφτά. Είδε κανένα ξένο, Σαββίδη του έχει όλου άστα να πάνε. Έχει κάποιος παίρνει πιο λίγα λεφτά. Πέστε μου να παίρνει που παίρνει και πιο λίγα λεφτά. Εντάξει, τώρα, τι να είναι έξυπνος, γι' αυτό παίρνει και στην αποστολή τρεις τερματοφυλακές. Δεν παίρνει δύο. Ναι, αυτό το παίρνει στην 20 διάδα, την παίρνει μήπως κάποιος γάσε τρελίτιδα το βράδυ σε ξενοδοχεία τέτοια. Να αλλάξει. Καλά κάνεις αυτό, έτσι. Γιατί υπάρχουν καλά, και οι όσες αυτές που. Ναι. Μια θέση περίεργη και δεν είναι ποδοσφαιρικές που λες έχω 20. Έτσι. Μπορεί να αλλάξω τα στόπερ, τα σεντερφόρ, τα μπακ, τα χαφ. Εκεί έχω δύο τρελόνια. Άμα μου πάθει ένα, τι θα κάνω. Μένα είναι. Ή φέρτο είναι με τα αεροπλάνο. Εντάξει. Έχεις και τι ώρα, ρε. Μην φοβάσαι τίποτα. Απέξε αυτό. Τι πιστεύεις, Παρσεραϊκός ΠΑΟΚ θα έρθει το μάτς. Μην με βάζει δύσκολα τέτοια. Σε είπα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Εντάξει, δεν μ' αρέσουν τώρα να πω τίποτα. Δεν θέλω. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρω το μάτς. Έτσι. Έτσι, αυτό πιστεύω και όλα με λιγά. Μπορεί να γίνει και over 0-3. Ναι, αυτό πιστεύω έτσι. Εκεί όχι, 0-2 είναι καλά, 0-2 καλά. Δεν θα ξετελήσουμε. Το Μασεραϊκό το θέλουμε στην εξάδα, είπα. Δεν θέλω να του βάλω πολλά γκολ. Αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα ότι ο Παρσεραϊκός θα παίξει τις ομάδες τις μεγάλες. 100% ρε, ποιος θα περάσει μέσα, κύριε. Κανένας δεν θα περάσει, ρε. Εγώ λέω, όχι δεν θα περάσει, να μην λέω και βλακής δεν θα περάσει. Εντάξει, γιατί παίζει και Έλληνας διαιτητής. Εντάξει. Τα έχουμε δει. Το θέμα είναι μην μπερδευτούν γιατί. Εγώ πιστεύω ότι θα κόψει βαθμούς και από τους τρεις. Έτσι πιστεύω. Ναι, το θέμα είναι μην του πούμε. Μα αυτό το ποδόσφαιρο που πες. Ότι το γήπεδο είναι ακατάλληλο να πάμε αλλού. Γιατί. Έλα. Πάμε. Έρχεται. Πες το διάφορο. Ποιο είναι. Πες το διάφορο μας εκεί. Πάμε Sports Cafe Hook.
Όλα τα μάτς, ξέρετε, μεγάλες οθόνες έτσι, τσιμπουρομεζές πολυτελείας, τιμές πολύ καλές, το καλύτερο στέκι στην περιοχή της Ασπροβάλτας, οδός Δαβάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά από τις 4 με τον Θανάση τον Δημόπουλο. Ακολουθεί στην πρίζα ο Χρήστος, Κωνσταντίνος και Θανάσης. Δεν βλέπω. Πώς το λένε, ρε, Κο? Κυλώνης. Δεν βλέπω, συγγνώμη, μικρά μετά έκανε η Μαριλής. Δεν φταίει αυτή, εγώ φταίω, γιατί είπα θα βλέπω, αλλά τελικά δεν βλέπω. Λοιπόν, λέει το στοίχημα το παλικάρι μου αυτό, έτσι. Άρα εσείς εδώ, έτσι. Στο Λίμπερο 107 και 4 έρχονται. Μένετε εδώ.